την πάτησες τώρα που ήρθες εδώ, να το ξέρεις. Γιατί ρε? Γιατί θα σου βρούμε δουλειά. Είναι ο κανόνας όσων ανθρώπων περνάνε από το στούντιο και την χάνει για ένα μικρό διάστημα της ζωής τους να μην εργάζονται κανονικά. Φίλε, η εκπομπή είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας. Το ξέρεις ότι τις πρώτες φορές που είχα έρθει ήταν τότε που είχα βρει και δουλειά. Έτσι ακριβώς. Άμα μου βρεις και δεύτερη φορά, ρε φίλε. Εννοείται αυτό. Και θα πάω να σε κρεμάσω στον ΑΕΔ. Τέτοιο αφίσα. Ψάχνετε δουλειά. Ψάχνετε δουλειά. Χάνετε το ταμείο. Τι ωραία, γιατί δεν νομίζω να έχει υπάρξει άνθρωπος που πήρε ταμείο. Πλέον φτάσαμε στην διαπίστωση ότι από το Ταμείο Ανεργίας παίρνεις πολύ περισσότερα από όσα παίρνεις στην κανονική σου δουλειά. Αν εργάσεις, πόσο είναι τώρα το ταμείο? Δεν είναι πολλά, μην φαντάζεσαι. Καλά, εντάξει, δεν είναι πολλά. Φανταζόμουν ότι είναι πάρα πολλά. 3,60. 3,60. Τόσο έχει καθιερωθεί ούτως ή άλλως και ο μέσος μηνιαίος μισθός. Αν βάλεις καμιά τετράωρη, πεντάωρη εργασία που είναι σχεδόν μια πάγια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις ότι το λόγο, επειδή έστω και ακούσια, αποτελεί ένα μίνι γραφείο ευρέσεως εργασίας. Όποιος πατάει εδώ το πόδι του, κάνει τα πάντα προκειμένου να μην τον έχω μέσα στη λίστα. Α, εσύ δεν έχεις και τίποτα να κάνεις το πρωί. Έλα στην εκπομπή. Οπότε όλοι κάνουν τα δύνατα δυνατά. Κυρίες και κύριοι, Φίλιππος Δημόπουλος μαζί μου στο στούντιο σήμερα. Επιστρέφει στα στούντιο του Λίμπερο 107,4 μετά από πάρα πολύ καιρό. Πόσο καιρό έχεις να κάτσεις πίσω από αυτήν την κονσόλα, πίσω από αυτό το μικρόφωνο? Αρκετούς μήνες. Το Φίλιππο τον ακούγατε Κυριακές και Σάββατα. Σάββατο-Κύριακα. Σάββατο-Κύριακα. Γιατί δεν μπορούσε να αγαπήσει αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και τράβηξε προς άλλα λιμάνια. Τον ακούγατε στην εκπομπή του Cult 24 που είχαμε εδώ στον Λίμπερο 107,4. Παρ' όλα αυτά τον σκάλωσα και τον έφερα μαζί μου στο σημερινό πρωινό να μοιραστούμε τη χαρά της τελευταίας ημέρας της εβδομάδας για κάποιους, για τους περισσότερους, δεν ξέρω πώς πάει το πράγμα πλέον, για αρκετούς από τους φίλους που μας συντροφεύουν εδώ στα πρωινά, να μοιραστούμε αυτή την χαρά, αυτή την ευτυχία του να μην ξυπνάς έστω και για δύο μέρες από τα άγρια χαράματα όπως κάνουμε εμείς η απόλυτα πρωινή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λίμπερο 107,4. Τέσσερο, συγγνώμη που με κάνεις να μιλάω. Με διορθώνεις από το σωστό και με βάζεις να το αναφέρω ως εσφαλμένο. Παρασκευή 12 του Μαγιού, Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης, ασκήσας. Φίλε, sorry που σε διακόπτω, ναι. Σήμερα θα γιορτάζει ένας ο οποίος θα είχε την τιμητική του στην περσινή χρονιά του ΠΑΟΚ με τις κράμπες. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, έχει καμιά σχέση? Γιορτάζει ο Θεόδωρος, ο Θοδωρής. Καλά, εντάξει, Θοδωρός γιορτάζει. Δεν έχω βαρεθεί με τις γιορτές του Θοδωρού και της Θοδωράς. Έχουν καμιά 56 Αγίους. Αλλά το λέει και αυτός γιορτάζει. Έχει. Αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος που θα γιόρταζε πέρυσι? Σε έφτιαξα. Για πες, για από καθολική εκκλησία. Ναι. Αγίου Παγκρατίου, ναι. Προστάτη των Πασχόντων από κράμπες. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Ναι. Πω. Και δεν είναι δικός μας Άγιος εδώ? Όχι. Είναι μόνο τον καθολικό, ναι. Μα... Άγιος Παγκράτιος. Α, εμείς είχαμε το Παγκράτιο, το άθλημα, ναι, το αρχαίο από εκεί, ναι, από τη Σπάρτη, από αυτά. Προστάτης των κραμπών. Προχθές να δεις τι βρήκαμε. Βρήκαμε τον προστάτη αυτών που πνίγονται από ψαροκόκαλα. Ειδικά. Υπάρχει συγκεκριμένος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θα κάνουμε μια εκπομπή που θα αναφέρουμε και τόσο πολύ που θα κλείσει και η εκπομπή. Όλοι οι Άγιοι. Στους καλύτερους προστάτες. Στους καλύτερους προστάτηδες. Στις καλύτερες προστάτησες. Χρόνια πολλά σε όλους τους πάσχοντες από κράμπες. Είναι και η περίοδος τέτοια, τώρα που τελειώνουν και τα πρωταθλήματα και τα σώματα είναι καταπονημένα. Όλοι οι Άγιοι Παγκράτη, όσο και να μην το θέλεις, όσο και να προσπαθείς, μπορεί να σε πιάσει όταν είναι το κορμί επιβαρημένο. Καλημέρα και στη Γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό για τη σημερινή εκπομπή. Τι σε είπα για αυτό το κολοτράγουδο? Ότι είναι καταπληκτικό τραγούδι και το απολαμβάνουμε κάθε φορά που το βάζουμε. Μπατμαλίδη, θέλω να με αποθεώσεις. Ναι.
Από την περασμένη εβδομάδα σε είπα για τον ΟΑΣ. Το είπες, είναι δίκαιο. Μα όποτε μου το λες, εγώ τρέμω. Όποτε μου το λες, άντε να μην πω, άντε να μην πω. Από Δευτέρα βάλε τα αθλητικά σου, γιατί βάλε τα αθλητικά μου. Ναι, από Δευτέρα βέβαια να πληροφορήσουμε και στους φίλους εργαζόμενους του ΟΑΣ ότι θα πρέπει να αρχίσουν και αυτοί σιγά σιγά να βάζουν τα αθλητικά τους. Γιατί δεν τους βλέπουμε, δεν τους βλέπουμε και πάρα πολύ καλά. Είναι η αλήθεια. Μήπως αρχίσουν και αυτοί σαν τον Φίλιππο να μπαίνουν στο ταμείο σιγά σιγά. Αυτό. Κάτι έγινε τώρα, λέει, ιστορίες, θα γίνει, θα έχει από τη Δευτέρα, θα υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι αυτή η κατάσταση πλέον δεν πηγαίνει άλλο. Ο κόσμος είναι, τώρα με έκανες πρωί πρωί να με φουντώσεις. Δεν έχουν ευρειάσει για καμιά ομάδα και τέτοιο, όπως βλέπεις, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά για το, θέμα, για το θέμα των μαζικών μετακινήσεων, όπως είναι. Πού τα μαθαίνεις, ήθελα να ξέρα. Πώς λένε, από μέσα. Από μέσα. Και τα λένε σε σένα για να έρχεσαι να φουντώνεις εμένα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τι πληροφορίες έχεις αυτή τη φορά, δηλαδή. Τι... Τώρα και με αυτό το, την ανακοίνωση του υπουργού. Ναι. Βλέπω πιο εύκολο είναι, ας πούμε, να. Να ψηφίσει σε τέτοιο, να ξαναβγεί ο Γιωργάκης παρά να ξαναδείς λεωφορείο. Μάλιστα, μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε, υπάρχει και το μέτρο της επίταξης, όπου μπορεί να γίνει με νόμο του κράτους και να μην μπορείς να κάνεις και τίποτα. Αυτή είναι η πιο ακραία κίνηση, δεν ξέρω. Ναι, ρε φίλε, πολλά τώρα μπορεί... εντάξει, το είπα. Δηλαδή, πολλά έχουν να πληρωθούν τώρα από 2 μήνες. Έχουν να πληρωθούν. Εντάξει, ο κόσμος τι φταίει, αυτό λέμε κάθε φορά. Ο κόσμος τι φταίει. Υπάρχει, έρχεται εδώ υπουργός, μπορούν να πάνε να συναντήσουν τον υπουργό, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε με τον υπουργό. Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Μα ο κόσμος την πληρώνει. Ναι, να απευθυνθούν στον εργοδότη τους. Ο εργοδότης είναι. Ο ίδιος ο ΑΣΤ είναι ο εργοδότης και δεν είναι ο απλός εργαζόμενος που ξυπνάει ταλαιπωρημένος να πάει στη δουλειά. Αυτό είναι δηλαδή, το θέμα. Να σε πω κάτι. Κάνουν τις εργασίες τους αυτή η χαμένη τάξη των αγροτών. Τελειώνουν τις εργασίες τους, πάνε βάζω ακολοτρακτέρια, κλείνουν τους δρόμους. Μετά μας φταίνει τα μνημόνια, μας φταίνει το ένα, μας φταίνει το άλλο, όταν δεν μπορούμε μόνοι μας να... Ναι, όταν τώρα κάνεις 75-80% αυτό το survivor, πώς το λένε, χίλια μνημόνια στο κεφάλι σου όλους. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Και τέλος πάντων... μπορούσε η Νάση, πώς τη λένε αυτή, ρε, που πήγε στην Eurovision. Η Ντέμι. Αυτή και τι φορούσε και αν έτρεχε η θάλασσα, αν έτρεχε το ποτάμι. Ναι, αυτά βέβαια είναι ωραίες συζητήσεις. Αυτές είναι ωραίες συζητήσεις για να τις κάνουμε μέσα στο λεωφορείο εφόσον μετακινούμαστε. Αδέρφω, εκεί τα ακούς και τα μαθαίνεις όλα. Δεν ξέρω. Ακούς. Ναι, ναι. Να τώρα κατεβείς με το πόδι. Ξέρω εγώ από εκεί να γυρίσει σε πει. Και είμαστε και δύσκολα. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε και όσο πολύ καλά αυτή τη καιρό. Τι κάνεις, καλημέρα. Γυρίζει το βλέπεις. Καλημέρα, καλά. Σου λέω θα έχει πολύ θεματάκι από Δευτέρα. Ναι, τώρα το διαβάζουμε, δεν ξέρουμε. Είναι η λυμένη η απόφαση. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι Δευτέρα θα. Εντάξει, μας έπεσε. Κάνουμε και το ρεπορτάζ από το φίλο μας το Φευγάτο. Ο οποίος με φούντωσε πρωί-πρωί, δεν ήθελα να αναφερθώ ακόμη για αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά είναι ένα μείζον, όχι μείζον, είναι το σημαντικότερο θέμα της Θεσσαλονίκης, νομίζω για φέτος. Από Δευτέρα, ε. Από Δευτέρα έχει υποθεί. Πράγμα το οποίο προκαλεί την αντίδραση της κυβέρνησης που προτίθεται να προβεί σε ριζικές αλλαγές με την έννοια ότι ενδεχομένως όχι μόνο δεν ξέρω να καταφύγει στην επίταξη, αλλά να καταργήσει οριστικά τον ΟΑΣΤ και να αλλάξει εντελώς το καθεστώς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενδεχομένως οι εργαζόμενοι να βρεθούν μετέωροι. Πόσο ψήνομαι, ρε φίλε, να γίνει. Όλος ο κόσμος πλέον. Δεν υπάρχει κανένας που αυτή τη στιγμή να στέκεται αλληλέγγυος ως προς τις διεκδικήσεις των εργαζομένων του ΟΑΣ που είναι πολύ δικαιολογημένα να ζητάνε χρήματα δεδουλευμένα όπως όλος ο κόσμος όταν δεν πληρώνεται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς, το έχουμε ξαναπεί αυτό, να μετακυλείς αυτό το κόστος στον απλό εργαζόμενο που φυσικά δεν φταίει σε τίποτα. Δεν είναι το τσιφλίκι σου, ξέρω. Και δεν είναι το αφεντικό σου. Ναι. Εγώ δεν είμαι το αφεντικό σου. Μα αν είναι το αφεντικό σου, θα σε πλήρωνε και πολύ παραπάνω. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλώς το να. Τώρα ξυπνήσω, ψάχνει κανείς για δουλειά. Να, εδώ ο φίλος μας ο Φίλιππος ψάχνει για δουλειά. Ναι, έχεις να του δώσεις. Βέβαια. Φίλιππε, έγινες. Φεύγεις κιόλας. 6 και 17. Χαριλάω, δεν μένεις, Φίλιππε. Ελά. Χαριλάω, δεν μένεις. Ναι.
Καλά, θα επικοινωνήσω μετά μαζί σου, τώρα πίνω καφέ. Έτσι, πίνει καφέ. Μετά τελείωσε. Φίλιππε... Μετά την εκπομπή, σου στείλω μήνυμα, ρε παιδί μου, να βρεθούμε. Μετά την εκπομπή, όμως μην τον βρεις τώρα δουλειά και πρέπει 7 η ώρα να πάει στη δουλειά. Όχι, από το σπίτι θα δουλεύει. Από το σπίτι, Φίλιππε. Αυτά είναι τα καλά. Φίλιππε. Έχεις τελειώσει τίποτα. Έλα. Έχεις τελειώσει τίποτα. Δεν θα πούμε στον αέρα τώρα. Στον αέρα κατάθεση. Έχει πτυχίο, ρε παιδί μου. Έχει το πτυχίο, θα το δώσω και εγώ ένα πτυχίο, θα πω το λόγο επειδή. Ας τα φτάσω στον αέρα, επιμένεις. Δεν πάρω μετά γιατί τώρα ξυπνήσω. Έτσι, δεν θέλω. Άντε, γεια. Είδες, μην προλάβουμε να πούμε κάτι ρε εσύ, κατευθείαν. Όχι, μην του βρείτε δουλειά μέχρι τις 8, να έχω και παρεούλα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τι. Θα παίρνεις το 10%. Τσατσά λέγεται αυτό. Εντάξει, οκ. Να σου πω κάτι, ο άλλος δεν δουλεύει ρε φίλε. Λες, ναι, εγώ θα σε βρω δουλειά, πρέπει να κερδίσω και εγώ και κάτι. Θα τα βρούμε, θα σε βάλω στον ΟΑΣΤ. Ακριβώς. Θα πάρω τον ΟΑΣΤ. Το 10% της επίταξης θα το παίρνεις εσύ. Έτσι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Πολύ καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ. Να σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Αυτό για τις δουλειές βγαίνει σε κοπέλες. Ορίστε. Αυτό που βρεις τη δουλειά, ναι. Σε όλους. Ναι. Βγαίνει σε κοπέλες. Σε κοπέλες, αγόρια, σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Εντάξει, εννοείται. Οτιδήποτε. Θέλετε να σας βρούμε, θέλετε να βρείτε σε κάποιον άλλον, πώς θα το κάνουμε. Το... Κοπέλα. Κοπέλα. Θέλετε να βρω σε κοπέλα ή να σας βρω κοπέλα. Εμένα. Α, να σας βρω κοπέλα. Εντάξει, δώστε αναλογίες αυτό το να εντάξει, είναι το μόνο εύκολο. Γιώργο, βγάλ το διπλό σήμερα για τους Boston, γιατί... ναι, τα μυαλά μας πονάνε. Να ξενύχτησες για μπασκετάκι να φανταστώ, εννοείται. Μάλιστα. Είδαμε 40 εδώ. 40, τι βλέπαμε το πρωί, γιατί παιδιά δεν πρόλαβα να ενημερωθώ. Spurs, τους Spurs έβλεπα. Κέρδισαν εκτός έδρας και πέρασαν στην επόμενη φάση. Εντάξει, ναι. Μόνο 40 πόντους φάγανε οι άλλοι στο κεφάλι. 40 πόντους εκτός έδρας ή στο γήπεδο των. Εκτός, μέσα στο Houston. Houston, ναι. We got a problem. 14-75. Να φύγουν όλοι από το Houston. Χάρντεν, πώς το λένε το τέτοιο, το μουσάτο. Βγάλετε τις φανέλες και φύγετε από εδώ. Έτσι, ομάδα μοντέλο. Το Χιούστον έβαλε 9 δίποντα σε όλο τον αγώνα. 9 δίποντα, μάλιστα. Μόνο ο Πάκ θα μπορούσε να κερδίσει χωρίς να βάλει καν δίποντο κιόλας. Κανονικότατο. Τόσο τραγωδία ήταν το παιχνίδι. Πολύ άθλιο. Και πήγε... Το πρόβλημα εξής ποιο είναι. Ναι, ναι. Ότι κάθε φορά που κάθομαι να δω αγώνα στο NBA. Είναι μάπα. Λίγη τουλάχιστον 20 και πόντους. Η ΕΡΤ το δείχνει. Να μην είναι πιο. Η ΕΡΤ το δείχνει. Τι σχέση έχει η ΕΡΤ με αυτό. Δεν λένε ότι η ΕΡΤ πάντα τα μάτια του Τσουλούπου δείχνει λίγο να 0-0. Αυτό, ναι, αυτό ισχύει. Να μην κάθεσαι να βλέπεις τότε. Δεν γίνεται. Και τώρα, τώρα πηγαίνουμε, δηλαδή πηγαίνουμε στους τελικούς των περιφερειών. Πώς πάει το πράγμα. Τους τρεις από τους τέσσερις τους ξέρουμε. Και τώρα περιμένουμε τον νικητή του Celtics Wizards. Celtics Wizards που είναι αμφίροπο ζευγάρι. Σήμερα έχει παιχνίδι. Σήμερα το βράδυ και περιμένουμε Celtics νίκη να πληρωθούμε τώρα. Έχουμε διαδούλα. Μετά πώς να δουλέψει. Άμα. Και μετά από Δευτέρα ξεκινάνε τελική. Από Δευτέρα έχουμε. Α, αλήθεια λέτε. Περιφέρειες. Α, περιφέρειες. Δεν μπερδεύτηκα τώρα. Τέσσερις είμαστε. Α, έχουμε ακόμη δηλαδή κανένα διβδόματο κοντά να φανταστώ. Μέχρι να φτάσουν μπορεί να γίνουν μέχρι και 7 παιχνίδια. Οπότε έχουμε. Η αρχική ημερομηνία, το πιο αργό που μπορεί να ξεκινήσει η τελική είναι 1 Ιουνίου, λέει. 1 Ιουνίου, μάλιστα. Κάπου τότε θα ξεκινήσουν, να φανταστώ και εγώ, γιατί δεν θα είναι αφήρωπα τα παιχνίδια. Golden State Warriors, Σαν Αντώνιο Σπέρς, ο ένας τελικός, οι οποίοι, Σαν Αντώνιο Σπέρς, με Τζινόμπιλι στα 37, αναγεννιούνται, εσύ που τα παρακολουθείς τα πράγματα. Ήταν το παλιό καλό κρασίνο. Είσαι έτοιμος για δημοσιογραφία, τέτοια κλισέ ατάκα. Το πρόβλημα ξέρεις είναι ότι δεν χρειάζεται να έχει μπασκετμπολίστες. Μπάμπι το είδες. Μπορεί να βγει έξω, να βγουν 5 άτομα, να βρει 5 άτομα, να τους βάλει να παίξουν. Δεν χρειάζεται. Για ποια ομάδα λες? Για τους Spurs. Για τους Spurs. Ο Popovich δεν χρειάζεται μπασκετμπολίστες. Δεν χρειάζεται μπασκετμπολίστες. Εγώ, εσύ, ο Φίλιππος, αν πάμε και άλλα δύο άτομα. Δουλίτσα. Όλα γίνονται. Άλλο τι λέει, πως είσαι, κατά τα άλλα καιρό είχαμε να σε ακούσουμε. Όχα, στραχώ. Τι είναι αυτό, ρε, εσύ. Δεν έχω να κάνω μπασκετμπολίστερο. Έχεις να δεις. Τα μαθήματα οδήγησης. Α, εντάξει. Α, ωραίος. Και εγώ το πήρα το δίπλωμα τώρα τελευταία. Ό,τι μαθαίνω καθένας, καλό είναι. Καλό είναι. Μαζευτείτε όλοι μέσα, γιατί... Για σχολιά και τέτοια τίποτα, ό,τι να διαβάσουμε. Α, σιγά. Βγήκε το πρόγραμμα. Να ακούν οι γονείς, θα στρώσουμε και τα παιδιά σας πέρα από τότε να σας βρούμε και γυναίκα και δουλειά.
Άμα γίνει όμως καμιά απεργία αρκετό και δεν mm-hmm. θα πιάσουμε κανένα Ιούλιο. Ναι, είναι και αυτό. Γιατί μία άλλη, και καλά κάνεις και το θίγεις, μία άλλη παράμετρος μέσα σε όλα αυτά δεν είναι μόνο ο κόσμος που πάει στις δουλειές. Είναι και οι φοιτητές που θέλουν πάρα πολύ. Ναι. Το ξέρουμε από προσωπική πείρα. Διψάνε για γνώση. Διψάνε για γνώση και για μάθηση και δεν θα μπορέσουν να πάνε στις σχολές τους. Να παρακολουθείς τα μαθήματα ή να. Τώρα ξεκινάνε και εξεταστικές όπου να είναι. Καλά, αυτό ο Ιβάν δεν μπορεί να κάνει τίποτα με άστικα. Να πάει και τον Οάτσι. Θα τα κάνει όλα 14. Δεν θα πηγαίνουν μόνο στην Τούμπα και να. Για το χαριλά, γιατί δεν έρχεται. Θα καταργηθεί το 14. Θα θέλει. Δεν υπάρχει. Αλλά θα αλλάξει το νούμερο, όχι. Μετά από είτε θα γυρνάνε με αστικά. Έτσι. Και να τα ονομάσει με ονόματα παιχτών, ξέρω εγώ. Ωραία. Άντε ρε, πάλι άργησε αυτό ο Τζιόλη για πέρυσι. Δεν έρχεται με τίποτα και τέτοια. Ωραία. Μπορούμε να το κάνουμε. Στο Χαριλάου να το ονομάσει Κλάους, ξέρω. Κλάους. Ωραία αυτό. Μπορούμε να πούμε, παίζουμε την περιοχή σου. Ανάλογα με ποια περιοχή, πώς θα ονομάζει το. Ο Πέλκας, ποιο λεωφορείο θα ήταν. Ο Πέλκας, έλατε. Το 52 που πηγαίνει στα Διαβατάνα. Κάνα μικρό, έτσι. Μικρό, ναι. Μικρό και χρήσιμο. Και χρήσιμο, βέβαια. Στα Διαβατά, εννοείται. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Άντε κάτσε διάβασε, άντε κάτσε διάβασε. Γιατί αυτή η εκπομπή επιτελεί κοινωνικό έργο. Βάζει και τα παιδιά σας και για ύπνο σας βάζει. Πολλοί κόσμος μου λέει, Μπάμπης άκουσα και κοιμήθηκα. Ναι, ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ, κάτι κάναμε. Στο πρωινό της Παρασκευής 11 του Μαγιού, με φουντωμένα νεύρα, γιατί μας τσίτωσε ο φίλος μας ο Γκάτος. Βέβαια θα το αναφέραμε ούτως ή άλλως στο θέμα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Το έχουμε χιλιοσυζητήσει και μέσα στην χρονιά. Δεν λύνεται τίποτα. Φαίνεται ότι δεν θα λυθεί. Δεν υπάρχει καμία διάθεση από καμία πλευρά. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην μέση, όμηρος, πραγματικά όμηρος και άμηρος ευθυνών είναι ο Κοσμάκης, που δεν μπορεί να παρέμβει σε τίποτα. Είναι ολόκληρη η οικονομική ζωή της. Όχι ολόκληρη οικονομική ζωή, αλλά η εμπορική ζωή της Θεσσαλονίκης, τα μαγαζιά αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από το πώς θα μετακινηθεί ο κόσμος. Προαιώνια είναι αυτό. Οι μετακινήσεις ευνόησαν το εμπόριο και φέρανε την ανάπτυξη σε αυτόν τον πλανήτη. Πράγμα το οποίο ο ΟΑΣ φυσικά δεν το γνωρίζει. Οι εργαζόμενοι του που δείχνουν να φέρονται εκδικητικά ως προς τον κόσμο, επαναλαμβάνω. Άμα δεν ήταν. Άμα δεν ήταν η μόνη εταιρεία τέλος πάντων, ναι, 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 η οποία έχει τις συγκοινωνίες, βέβαια, θα καμία, το κάνανε όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Και επαναλαμβάνω, όταν απεργείς, όταν απαιτείς, στρέφεσαι εναντίον, γιατί έτσι συμβαίνει και έτσι πρέπει και έτσι γίνεται, εναντίον του εργοδότη σου και όχι κάποιου τυχαίου στον δρόμο. Δηλαδή δεν αστραφώ εγώ να είναι στον περιπτερά, ας πούμε, και θα του κλείσω το δρόμο έξω από το μαγαζί ή οτιδήποτε. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Είπε για τον Τζούρις, τώρα μπορώ να μιλήσω. Εντάξει, εγώ να δεις πως μπορώ να μιλήσω τώρα. Εσύ έχεις βάλει νεύτη τώρα. Με φουντώσανε. Για πες. Αυτό είναι γενικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Γενικό φαινόμενο. Όντως, γιατί δεν έχουμε τρόπο να διεκδικούμε. Όχι, πού το πάω δηλαδή. Πού το πάει ο... Σαν δημόσια εταιρεία. Καλά. Η ΕΙΑΘ θέλουν να τη βιντεοποιήσουν, να τραβήξουν μια απεργία, θα σου κόψουν το νερό. Δεν ήθελα να ειδικοποιήσω, θα σου κόψω το ρεύμα. Ο ΟΑΣΤ είναι ιδιωτική εταιρεία. Ιδιωτική εταιρεία, μην τα μπερδεύεις. Ιδιωτική εταιρεία, σαν δημόσια εταιρεία. Ναι, μην τα μπερδεύεις. Με πλήρη κρατική επιχορήγηση. Ναι, μην τα μπερδεύεις τα θέματα. Δεν τα μπερδεύω. Ναι, ΔΕΗ και καλά κάνει ο Φίλιππος και το επισημαίνει. ΔΕΗ και ΟΥΘ είναι δημόσιο. Δημόσιο, δέχομαι, στο χρηματιστήριο συγκεκριμένο, για την ακρίβεια. Ναι, ο ΟΑΣΤ είναι ιδιωτική εταιρεία. Είναι ιδιώτες. Όχι, είναι οι συνδικαλιστές που θεωρούν τσιφλίκι την εταιρεία τους, ρε παιδί μου. Ναι, είναι οι συνδικαλιστές οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και μέτοχοι. Αυτό είναι το θέμα. Άρα δεν μπορούν να στραφούν εναντίον τους στους εαυτούς τους, οπότε στρέφονται σε οποιαδήποτε άλλη. Όλοι γενικά στρέφονται. Οι αγρότες, ας πούμε, που είναι ιδιώτες στην ουσία, mm-hmm. έχουν προβλήματα με την κυβέρνηση, κλείνουν τους δρόμους. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι εναντίον όλων. Όλοι εναντίον όλων εδώ. Διέρευε και βασίλευε προκειμένου, πηγαίνει η κατάσταση. Είναι μια κατάσταση παράνοια που κρατεί, ξέρω εγώ, από το 80 ακόμα που θυμάμαι εγώ. Από πάντα. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο τομέα, η παράνοια όχι απλά έχει γιγαντωθεί. Έχει φτάσει δυσδεόρατα επίπεδα. Καμιά διάθεση να τους υποστηρίξει. Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζει κανένας. Δεν σε αφήνουν να τους υποστηρίξει. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν σε αφήνουν να υποστηρίξει. Δεν θέλουν και τον κόσμο, ναι. Φαντάζομαι, μαζί τους. Αλλά προφανώς όλο αυτό το είχαμε ξαναπεί και μέσα στη σεζόν. Ότι δεν μπορείς να κάνεις έτσι κοινωνικούς αγώνες. Θα σου γυρίσει μπούμεραγκ.
και φυσικά θα βγουν στο τέλος χαμένοι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι νόμος αυτό στην ζωή. Να το ξέρεις, γιατί οτιδήποτε. Καλά, σε αυτό φτάνει και οι κυβερνήσεις. Εντάξει, είναι συνολικό το ζήτημα, εννοείται. Κανένας... Οποίες το χρησιμοποιούσαν τον Άσταν μέσω ψηφοθυρίας. Με ψηφοθυρίας, διορισμοί, χίλια δύο, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Όπως έχει συμβεί και από πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν είδε να διορίζεται, οπότε τώρα στρέφεται εναντίον καταστάσεων που μέχρι τώρα τις είχε μέσα στο μαξιλαράκι του και κοιμόταν από πάνω και περίμενε πότε θα διοριστώ στο τάδε. Και μετά, α, μας φταίει αυτός, εκείνος και άλλος. Το όνειρο κάθε πατέρα ήταν να διορίσει το παιδί του στο δημόσιο, έτσι, σε κάποια δέκο τέλος πάντων. Έτσι. Έγινε κρίσμους. Ευχαριστούμε. Άντε φιλιά, φιλιά. Μας άναψα, μας φούντωσαν, είπα θα είναι Παρασκευούλα, θα περάσουμε καλά. Θα πάθουμε κανένα χείο, όχι τίποτα άλλο τώρα και θα αρχίσουμε να πάθουμε καμιά κράμπα στο μυαλό που και ούτε ο Παγκράτιος δεν θα μας σώζει. Ο Άγιος τον... ο προστάτης τον... πώς το είπες αυτό... τον Πασχόντων από κράμπες. Από κράμπες. Έχουμε και άλλο προστάτη, να ξέρεις από την Καθολική Εκκλησία. Τώρα πιάσαμε τις αρρώστιες, μην λες έχουμε και άλλο προστάτη, εδώ θα ανησυχεί ο κόσμος. Ναι, νεότατα παιδιά. Τι άλλο προστατεύει η Καθολική Εκκλησία? Αγίου Δομινίκου της Καλθάδα, προστάτη των πολιτικών μηχανικών. Α, νόμιζα προστάτη των παιχτών Survivor, Αγίου Δομινίκου. Προστάτη των παιχτών από χιαστό, ξέρω. Από χιαστό. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Από νωρίς ούτως ή άλλως το τηλεφωνάκι μας είναι πάντα στη διάθεσή σας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε στο πρωινό της 12ης του Μαγιού. Με συννεφιές λέει θα μας υποδεχθεί σήμερα η μέρα από το πρωί και θα κυλήσει έτσι μέχρι το μεσημεράκι. Ανεβαίνει λίγο θερμοκρασία, πηγαίνει στους 26, αργότερα θα προχωρήσουν τα συννεφάκια. 22 βαθμούς θα έχουμε το βραδάκι, χωρίς ιδιαίτερη υγρασία, χωρίς ιδιαίτερους ανέμους. Ιδιαίτερα από την άλλη ανεβασμένη θα είναι το Σαββατοκυριακό και τέρμα στην δουλειά. Θα χτυπήσει το πρώτο, έτσι λέει τουλάχιστον η πρόβλεψη, Φιλιππέ μου. Το πρώτο τριαντάρι της σεζόν, της χρονιάς, αν θέλεις, θα είναι γεγονός. Τύφλα να έχει ο Αρνιακός, εγώ αυτό. Έτσι, τύφλα να έχει ο Αρνιακός. Ο κόσμος θα ξεχυθεί, νομίζω, σιγά σιγά να πάει να βγάλει, το λέγαμε και χθες, τις πρώτες selfie στις θάλασσες, γιατί γι' αυτό γίνεται, αν δεν το ανεβάσεις στο Facebook, νομίζω... Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, δεν έχεις πάει, δεν έχει. Γιατί, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν έχεις και τόσο κάψα να πάει να κάνεις μπάνιο, ακόμα είμαστε με τα φουτέρα και εμείς του πρωινού δε που βγαίνουμε από τις 5.30 στάση, είμαστε και για παραπάνω από ένα φουτεράκι, ναι, και κουφανάκι. Το έχουμε το κρυουλάκι μέσα μας. Παρ' όλα αυτά θα είναι το πρώτο ημικαλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος ενδεχομένως να έχει την ευκαιρία να το απολαύσει. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασία καλοκαιριού. Βέβαια από Δευτέρα, από Δευτέρα Τρίτη έρχεται Bloom πάλι στην... στις καιρικές συνθήκες, θα τα δούμε βέβαια από εβδομάδα. Bloom θα έρκει και με τον Άστο, ωραία. Από Τρίτη λέει θα έχει βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασία το πολύ μέχρι 19 βαθμούς. Να κυκλοφορά στον δρόμο, να ψάχνει ταξιά, να κάνει. Καταιγίδα. Έτσι, να το απολαύει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα. 6:30, τι ώρα είναι, τι ώρα πάει. Ανασυντασσόμεθα και σας φέρουμε όλη τη θεματολογία των ημερών μπροστά σας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή 6:36 πρώτα λεπτά. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φίλο μας τον Στέλιο που πάει για ζωάρα στην Πολωνία. Αυτομαθούλα αυτά είναι. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Αποστόλη που μας γράφει πόσο άρρωστος μπορεί να είμαι που σχόλασα από τη δουλειά και αντί να πάω για ύπνο σε ακούω και τρώω ακτινίδια. Καλημέρα Πάπη. Άρρωστος είσαι ότι τρως ακτινίδια. Τέτοια ώρα δεν προκαλούν τίποτα αυτά στο στομάχι, αυτή η ξυνήλα. Εκτός αν είσαι της υγιεινής, φίλε μας Αποστόλη. Καλή ξεκούραση να σου ευχηθούμε. Μην αγχώνεσαι, θα σε κοιμήσουμε στο δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τα όσα βαρετά θα πούμε και σήμερα. Η Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων, η 12η του Μαΐου, η οποία καθιερώθηκε για να τιμήσει τη γέννηση το 1820 της Florence Nightingale, της Αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής. Και επίσης είναι και παγκόσμια, είναι μάλλον Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας.
η οποία έχει ως στόχο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για την υγιεινή των ούλων που αποτελεί το κύριο πεδίο της περιοδοντολογίας και να τονίσει τη σημασία της πρόληψης των περιοδοντικών νοσών λόγω της σχέσης τους με τη στοματική και γενική υγεία. Διεθνής ή μάλλον Ευρωπαϊκή Μέρα Ούλων. Θα τα πούμε ούλα στο λόγο επειδή. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους γενεθλιάζοντες. Πάνω Καμένο μου είπες, δεν τον είδα εγώ, Πάνω ο οποίος γίνεται... Ο οποίος γίνεται, θα σου πω, είναι το 65. Το 65 είναι ο G.I. Joe Πάνω Καμένο, ο οποίος θες βρέθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος πόλο γυναικών, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, είναι ο παθός της Βουλιαγμένης ο Πάνος ο Καμένος. Σφύριζε, δεν ξέρω αν είδες φωτογραφίες. Όχι. Σφύριζε κανονικά. Είδα μία φωτογραφία που δεν ξέρω, μάλλον θα είναι τρολ. Κάποιος θα την έκανε τέτοιο που τον έδειχνε να κάνει και άσχημες χειρομοίες. Φαντάζομαι ότι δεν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες άλλες φωτογραφίες σφύριζε κανονικά μες στο παιχνίδι, γιούχαρε, έκανε, έρανε. Καλά, αυτά ναι, αλλά να κάνει χειρονομίες σε λίγο ακραίο, δεν ξέρω. Τι, καθόλου, αλλά, καθόλου ναι. Ακραίο. Δεν μου κάνει, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα, δεν ξέραμε αυτή την πτυχή. Εκτός από υπτάμενος δηλαδή, ο παρουσοκαμένος είναι και υδρόβιος. Και ο παδός της Βουλιαγμένης, η οποία Βουλιαγμένη νομίζω κέρδισε τον Ολυμπιακό, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Θα με γελάσει. Δεν φτάνει μέχρι εκεί η γνώση μας στο γυναικείο πόλο. Γιατί γυναικείο πόλο βλέπεις μόνο κεφαλάκι, φίλε μου, Φίλιππε, οπότε δεν σε φαντάζομαι. Οπότε ναι, δεν αξίζει. Με αθλητικά κριτήρια δεν θα το παρακολουθήσει ιδιαίτερα το άθλημα. Γενέθλια έχει ο Χάρης ο Παπάς, γεννηθεί το 1983. Παίζει ακόμα μπάλα αυτός. Μέχρι πέρσι ρε φίλε ήταν στην Καβάλα. Ήταν στην Καβάλα, ναι. Μάλιστα, έχει πάει και ΑΕΚ ο Χάρης ο Παπάς. Και Ολυμπιακό. Και Ολυμπιακό. Μπράβο το παλικάρι. Έχει ξεκινήσει από τη μεγάλη Πανσεραϊκάρα, βέβαια, να τα λέμε όλα αυτά, τον αναδείξαμε. Ο Χάρης ο Παπάς, μάλιστα, είχε ξεκινήσει πολύ αργά το ποδόσφαιρο, νομίζω στα 17 του. Ήταν 400 εκεί στην Ελευθερούπολη στην Καβάλα και τον είχε τσιμπήσει ένας προπονητής και του λέει: Ελά, παίξε μπάλα εδώ. Δεν χρειάζεται. Ναι, μόνο ταχύτητα. Μόνο ταχύτητα, δεν χρειάζεται. Να ξέρει, παρόλα αυτά, το ότι πήγε ΑΕΚ Ολυμπιακό. Εντάξει, ήταν πολύ γρήγορο. Δηλαδή για Έλληνα παίχτη αυτό ήταν. Παίχτη. Ναι. Εντάξει, ναι. Αν είχε και την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση, δεν θα ήταν. Ειδικά Καλαμαριά ήταν πάρα πολύ καλός. Μαζί με Κλέιτον και ποιον άλλον ήταν τότε, έκαναν καλή χρονιά. Χρυσή ομάδα της Καλαμαριάς. Επίσης, χρόνια πολλά να πούμε. Τώρα εδώ θα πέσουν ραδιόφωρα και τέτοια και μικρόφωρα για κάποιους που ακούνε την εκπομπή. Παναγιώτη το Φασούλα, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1963, ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος για την πόλη της Θεσσαλονίκης και δει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Θα φρεναρίσματα, μας παίρνει τηλέφωνο, θα έρθει να κάνουν τίποτα μηχανάκια ακόμη. Νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλος αθλητής στην ιστορία τουλάχιστον του ελληνικού αθλητισμού που να... Ακόμη και τώρα το όνομά του να προκαλεί τέτοια απέχθεια. Ναι, ισχύει. Είναι... Δεν ξέρω πώς τα έχει καταφέρει, αλλά ισχύει. Τα κατάφερε. Για τους φιλάδους του ΠΑΟΚ είναι... δεν έχει ξεχαστεί και όμως έχει καταλήψει και Θεσσαλονίκη. Δεν έρχεται καν εδώ, δεν επισκέπτεται. Νομίζω δεν ήθελε. Και δήμαρχος Πειραιά είχε γίνει. Ήταν. Και βουλευτής Β' Πειραιά και πάρα πολλά. Αρχιμανδρίτης Πειραιά. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Καλά. Για να στενάζεις, σ' ακούω. Είπες για τώρα για το Φασούλα, γι' αυτό. Ήξερα. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, δεν θέλω ατυχία. Πήρα τηλέφωνο για τον παπά που λέτε. Ναι, το Χάρη τον παπά, ναι. Το Χάρη τον παπά. Ο Χάρης τον παπά στη χρονιά που έφυγε την Καλαμαριά και πήγε στον Ολυμπιακό. Έφυγε και ο Ηλιάδης και ήρθε σε εμάς. Ναι, μεγάλες μεταγραφές. Και όλοι λέγαμε τι λάθος κάναμε και δεν πήραμε τον παπά και πήραμε τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ίδιος με τον τραγουδιστή του Μαυροβουνίου, αν δεν κάνω λάθος, στον ημιτελικό των προχθεσινών της Eurovision. Το είχαμε ανεβάσει και στο λογοτεχνείο. Ναι, το είδα. Ένας κοτσιδάς. Θυμάμαι το φωνάζαν Pitbull, το φωνάζαν Davids. Ναι. Θυμάμαι και ένα κάτι δημοσιεύματα, φίλε μου, που λέγανε ότι κλείσαμε τον Ηλιάδη, προλάβαμε άλλες ομάδες και τέτοια. Καλά, δεν, εντάξει. Ναι. Εντάξει, προπαγάνδα, παιδιά, είναι μέσα στο παιχνίδι. Προπαγάνδα είναι ανάλογο και τους ποδοσφαιριστές που έχεις. Εκείνη την εποχή δεν είχε και τα... Χρυσά παιδιά του Κωστίκου. Αυτά ήταν τα τρομερά μωρά του Κωστίκου. Μπαλάφας, βέβαια. Μπαλάφας και ήταν τίμιος. Τίμιος, ναι, εντάξει. Έχει γράψει... Ο Μπαλάφας δεν ήθελε να φύγει, δηλαδή. Καλά, εννοείται. Έχει γράψει και ιστορία ως μοναδικός παίχτης που έχει αποβληθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
Ακριβώς. Και έχει φάει και κίτρινη ή κόκκινη, νομίζω, στην προθέρμανση. Σε προθέρμανση. Κίτρινη έφαγε κίτρινη. Στην προθέρμανση στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό με τη Γαλλική, με τη Ρεν, το 5-1. Πρέπει να έχει φάει με όλους πιθανούς τρόπους κίτρινη. Ναι. Ναι. Παίζει να ήταν και στην κερκίδα εκτός από στολούς και να έφαγε. Αλλά τον παρατηρητή που είναι στα επίσημα έφαγε. Έτσι, έτσι. Μεγάλες, μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου που περάσανε ναι. από τα γήπεδά μας, βεβαίως. Εντάξει, εντάξει. Αυτό που λέτε τώρα για το Φασούλα, παιδιά, πάντως, είναι της προηγούμενης γενιάς από μένα. Ναι, εσύ δεν το πρόλαβες. Ορίστε. Δεν το πρόλαβες. Δεν τον πρόλαβες. Το πρόλαβα, αλλά δεν το μίσησα εγώ, κατάλαβες. Το μίσησα την προηγούμενη γενιά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κάτι πήρες. Εμείς πήγαμε να κάνουμε τώρα με το Σαλπικίδη, αλλά δεν έπιασε. Δεν το. Δεν έπιασε, δεν έπιασε. Εντάξει, εντάξει τώρα... αν πήγαινε στον Ολυμπιακό, νομίζω θα κέρδιζε και ο Σαλπικίδη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή δεν το έζησα. Δεν παίζει αυτό με το Φασούλα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από ό,τι έχω διαβάσει και έχω δει, εντάξει, ο άνθρωπος είναι κομπλεξικός. Δεν έχει έρθει ποτέ Θεσσαλονίκη. Στο ντοκίμαντο. Ας λείπουν οι χαρακτηρισμοί, θα παρακαλούσα, στους αναιρέσω. Ναι, εντάξει, εντάξει. Okay, αυτό. Όταν βγαίνει, φίλε, όμως, Μπαμπή, στην εκπομπή του Sky για το αφιέρωμα για τον μπάσκετ και λες για. Μιλάει για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ότι είναι κάποιοι μαυριδεροί και όλα αυτά. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το είχα δει, το είχα δει. Εντάξει, ρε φίλε, ό,τι και να σε έχουν κάνει, δεν μιλάς έτσι. Έχεις πάρει κάποια τρόπια με αυτήν την ομάδα. Και χρήματα και χιλιάδια και χιλιάδια. Ναι. Αυτό ακριβώς είδες, ο κόσμος δεν τον ξεχνάει. Ο κόσμος δεν τον ξεχνάει. Ας το έπρεπε να το τιμήσει και για τα 90 χρόνια. Πιστεύω, στα 100 του συλλόγου, το 2026 νομίζω ότι θα αποκατασταθεί η τάξη. Και να το φέρει και να ακουστεί γιούχα, ξέρεις, μέχρι τη Βέρεια, ξέρω εγώ. Να γεμίσει το παλατάκι. Άμα θες να γεμίσει το παλατάκι για αγώνα μπάσκετ, έτσι. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Έτσι. Να σε καλά, γορίνα μου. Σε φιλούμε. Θα τα πούμε, άντε, καλώς θα πούμε. Τσάω, τσάω, επίσης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας έκλει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παλάφας που είπατε, ναι. από ό,τι θυμάμαι, ναι. σε έναν αγώνα κυπέλου το 2009, ναι. είχε φάει κίτρινη ενώ ήταν στον πάγκο. Ο Παλάφας, ναι, 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 και αυτό, και αυτό. Έχει φάει με κάθε πιθανό τρόπο κάρτα. Είναι τώρα... μεγάλο που λέει, νομίζω. Και σκόραρε, και σκόραρε όμως τα ντέρμπι. Έχει σκοράρει εναντίον του Άρη, σκοράρει εναντίον του Ολυμπιακού. Έτσι, ήταν μεγάλος, ήταν παίχτης των μεγάλων παιχνιδιών. Ο γεννημένος γι' αυτά. Ο οποίος τι ήταν, ακόμα να παίζει μπάλα. Στη Βέρεια. Στη Βέρεια. Δεν έχει σταματήσει. Θα του κάνουμε μεγάλο ενδιαφέρον όταν σταματήσει. Εννοείται. Όσον αφορά το Χάρη τον Παπά, μπορεί να έπαιξε και Ολυμπιακό, αλλά είχε ελάχιστες συμμετοχές. Σε ναι. με Καλαμαριά και Ξάνθη που ήταν σχεδόν βασικός. Παρ' όλα αυτά. Πήρε, έπαιξε, θεωρείται παίχτης αυτών των ομάδων, πήρε και τα χρηματάκια από την μεταγραφή. Και πρωτάθλημα έχει πάρει. Και πρωτάθλημα βεβαίως και τρόπαια. Παραπάνω από τις δυνατότητές του. Εντρώνε κάτερον. Πολύ σπουδαίο. Ένας ποδοσφαιριστής βέβαια για να δείξει τις δυνατότητές του πρέπει να παίξει. Και όχι να τον έχεις συνήθως αναπληρωματικό. Ναι. Εντάξει, ανάλογα να σου πω κάτι. Αν πας τώρα και πάρεις, τι να σου πω, ξέρω εγώ έστω και 150.000, 200.000 για ένα χρόνο συμβόλαιο και να μην παίξεις, σε χαλάει. Από εκεί που έπαιρνες 30 και 40. Κυνηγάς και τη δόξα όμως. Κυνηγάς σίγουρα και την υστεροφημία, μπαμπή, αλλά... Όχι μόνο το χρήμα. Ναι, γιατί πολλές φορές λέμε τι πήγε εκεί. Ναι, άμα αυτό το φτιάξει, πώς είναι τώρα ο Φερρυππίνο, ο Γιάννου, που, πήγε στην, που είναι στην Κίνα και δεν παίζει και παίρνει 1,5 μπύριο το χρόνο. Εγώ να σου φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Εδώ τοπικό κιόλας. Το θυμάσαι το Γκανούλα που έπαιζε στην Επανομή, έτσι. Ναι. Και στον Άρη που έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήγε στον Άρη, πώς συμμετοχές είχε ως βασικός. Δεν το θυμάμαι καν. Δεν το θυμάμαι καν. Ελάχιστες είχε στον Άρη. Ναι. Και εντωμεταξύ είχε γίνει πρωτοσέλιδο ότι ήρθε ο Γκανούλας και άλλο παιχνίδι. Και εγώ πράγματι πίστευα στην αντότητα. Πάω χτίσιμο εγώ βέβαια. Ναι, 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 ναι. Και στο Πάο ακόμα θα τον ήθελα. Αλλά... μία τέτοια περίπτωση ήταν και του Τζανδάρη πρόσφατα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι. Όπου έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Ολυμπιακό, δεν είχε καμία συμμετοχή, ελάχιστες. Ζήτημα να παίξει ένα-δύο παιχνίδια. Στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να έχει παίξει καν. Ούτε καν. Ο Τζανδάρης. Δεν ξέρω καν που είναι. Στον Πανιόνιο, αλλά τραυματίστηκε νομίζω ναι. και γι' αυτό δεν αγωνίζεται. Τι να πω, δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι μπρος τα χρήματα προέχει, ας πούμε, το να αγωνίζεσαι, το να έχεις συμμετοχές. Κατά με κύριο λόγο και αυτό. Μάλιστα.
Εντάξει, εγώ θα έπαιρνα τα λεφτά και δεν θα παίζα. Γιατί δεν παίζω έτσι κι αλλιώς. Σαν το Βέμερ. Γιατί με τεμπέλεις. Ο Βέμερ, το ξέρετε ότι είναι ακόμα στον Παναθηναϊκό? Ποιος είναι αυτός? Ένας Γερμανός δεξιός μπακ, όπως ήρθε πρόπερση. Σοβαρά. Παίρνει 300 χιλιάρικα και δεν λύνει το συμβολό του. Λύθω όλο μου τα λεφτά, αλλιώς δεν. Μια χαρά. Αυτός για να γυαλίσει τον μπάκο, δεν είναι? Έτσι, μια χαρά. Όχι, ούτε καν τον μπάκο, γυαλίζει την κερκίδα. Μια χαρά, μια χαρά κάνει τη ζωάρα του. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1930 από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Τους αγαπάμε. Το 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΟ τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία, ποδοσφαιρική ιστορία, γιατί υπήρχε και αντίστοιχος τελικός στο μπάσκετ ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Εγώ δεν τον θυμάμαι ως έτσι, δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό το συμπέρασμα, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, κατά πώς είπαν. Όμως ο Χριστό Βαζέχα είχε άλλη γνώμη με γκολ στο 13ο λεπτό, χάρισε την νίκη με ένα 0 στον Παναθηναϊκό. Και την κουρευτική μηχανή στο χέρι. Ο Χριστόφ ήταν, κούρεψε. Ήταν καθόλου μάλλον γούρικη η συγκεκριμένη κίνηση των παιχτών του Ολυμπιακού, διότι στο 13ο λεπτό φάγαν τον γκολ και ο Παναθηναϊκός πήρε το 13ο κύπελο της ιστορίας του εκείνη την εποχή. Το νούμερο 13 μόνο στον Παναθηναϊκό κάνει καλό. Ναι. Ο Φασούλας φορούσε το 13. Ναι. Κάτι ξέρει. Κάτι ήξερε. Ο Ολυμπιακός κατήργησε το 13 στο μπάσκετ. Σοβαρά. Ναι. Επί Ιωαννίδη να φανταστώ. Όχι, πέρσι. Πλάκα κάνεις. Το φορούσε τελευταίο ο Λοτζέσκι, ναι, και το κατέργησε. Δεν το φοράει κανείς. Μάλλον ως φόρο τιμής στον Διαμαντίδη. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Ο άλλος τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, αν δεν κάνω λάθος τη χρονολογία, δεν παίρνω και όρκο, ήταν το 1984. Εδώ ο τελικός αναμεταξύ των ομάδων της πόλεως, Άρης ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει και πάρει το τρόπαιο. Αυτές οι δυσιδαιμονίες που επικρατούν στο ποδόσφαιρο, και το έχουμε δει και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν θέλουν να συσπυρώσουν προπονητέ, κυρίως παλαιάς κοπής, τους ποδοσφαιριστές, τους αθλητές, τους εν γέννη, τους βάζουν να κουρεύονται, να κάνουν να ράνουν. Έχουν λείψει αυτά. Έχουν λείψει. Τώρα να σου πω κάτι. Αν βάλεις ένα κλαρίνο ποδοσφαιριστή από αυτούς που αγωνίζονται πλέον στις ομάδες να κουρευτεί, γιατί ο καλό και τη συσπήρωση της ομάδας μπορεί να σε καταγγείλει μέχρι και την FIFA για μείωση προσωπικότητας, για μείωση τρίχας. Ναι, 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 γιατί. Αφού πρωτίστως όλοι οι ποδοσφαιριστές κοιτάνε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά τα προϊόντα που βάζουν στα μαλλιά τους και δεν χαλάμε τίποτα. Πώς μπαίνετε, τι ισχυρά. Εγώ ψάχνω να βρω κανένα τέτοιο να βάζουμε και εμείς τα κεφαλάκια μας. Με πρώτο και καλύτερο το Ρονάλντο, έτσι, ο οποίος έχει παστωμένο το μαλλί, ξέρω εγώ, κάνει προς τη μία μεριά. Φαΐες, αυτό μέσα το μαλλί δεν χαλάει. Αν περάσει από τίποτα τσουνάμι, τέτοια το μαλλί θα μείνει έτσι, δεν θα κουνηθεί. Άντε, πες τους τώρα αυτούς ότι κουρευτείτε. Όχι, για όχι. Να συσπηρωθεί ο μαλλί. Τελείωσε, ναι, εννοείται, εννοείται. Σε άλλα ιστορικά στοιχεία. Πες το 95. Το 95, δώσ' το εσύ το 95. Τι συνέβη σαν σήμερα το 1995? Περίπου λέει 150 παλαιά μέλη της οργάνωσης Ρήγας Φεραίος, ναι, η οποία είναι νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού, mm-hmm, προδρόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Να τα, έτσι. Πρόδρομου του, από τον Big Brother, ναι, μάλλον. Ναι, 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 ο πρόδρομος του Big Brother. Εννοείται, κλεκτός, κοπελίτης, σαν το γλύκο. Εισβάλλουν, λέει, στα γραφεία της εφημερίδας Ελευθεροτυπία διαμαρτυρόμενα, mm-hmm, για τα όσα έγραψε εναντίον τους τις προηγούμενες μέρες ο δημοσιογράφος Θέμος Αναστασιάδης, mm-hmm, όλα 29. Όλα 29, ναι, ο οποίος ήταν, όχι, νομίζω δεν ήταν μέλος του Ρίγα, ήταν μέλος του ΕΚΕ. Ναι. Ήταν και αυτός, πέρασε μέσα από τις τάξεις της αριστεράς εκεί τη δεκαετία του 70. Εξαιρετικός. Από τότε είχε έτσι μια προσέγγιση στα πράγματα πολύ πλουραλιστική ο Θέμος. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Είπαμε νωρίτερα για όσους ενδιαφέρονται για το NBA που σιγά σιγά αρχίζει και συσπηρώνει περισσότερο κόσμο. Αν και νομίζω από τη στιγμή που αποκλείστηκαν οι Bucks δεν ασχολείται κανένας στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι που δεν ξέρουν. Το πρωτάθλημα τελείωσε. Νωρίτερα οι San Antonio Spurs κατατρόπωσαν στην έδρα των Houston Rockets την τοπική ομάδα των Rockets με 114-75 και περάσανε στην επόμενη φάση στα ημιτελικά. Στα τελικά είναι Δύση San Antonio Spurs. Δύση, ναι. San Antonio Spurs Golden State Warriors. Το άλλο ζευγάρι το αναμένουμε ήδη με 0-4 με σκούπα, που έλεγε και ο φίλος μας ο Τάκης Τσουκαλάς.
Cleveland Cavaliers έχουν περάσει την επόμενη φάση και περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Boston Celtics Washington Wizards, με τους Boston Celtics σήμερα να υποδέχονται. Όχι, εκτός πάνε. Εκτός πηγαίνουν. Διπλώμε στην Washington. Boston. Παράλληλα, χθες είχαμε προέκυψε και το ζευγάρι των του τελικού του Europa League. Έχουμε το Juventus Real Madrid ήδη από προχθές για το Champions League. Χθες προέκυψε λίγο πολύ αναμενόμενο, ήταν και τα χρειάστηκαν αμφότερα τα υποτιθέμενα φαβορί. Με κατέστρεψε τον Gold Stealth. Άλλος δεν ήξερε πώς να το πει, για να μην βρήσει. Ναι. Γιατί τι το έπαιζες, αγόρι μου. Είχα Manchester με Under. Ναι. Το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Δεν ήρθε ποτέ. Γιατί Manchester με Under, 1-1 έληξε το match. Νίκη η Manchester. Αχ, αυτά δεν τα ξέρω τα κβαντικά που παίζετε, κβαντικές μηχανικές. Ναι. Εγώ Manchester. Η Manchester. 1-1 εν τέλει, με τη θέλετε να χάνει και ευκαιριάρα στο τέλος του παιχνιδιού να κλέψει και αυτό την αυτό είπα, νίκη. Αφού έγινε 1-1, ναι, κάνε το 1-2 να γουστάρουμε τουλάχιστον. Με το Μουρίνο να κλείνει όλη την ομάδα από το 70. Manchester δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω να το παίρνει. Ο Άγιαξ είναι καλός. Ο Άγιαξ, ο οποίος το τι έχει ακούσει αυτός ο Άγιαξ εδώ. Και το έχω ξαναπεί, θα ξεχάσω εκείνη την. Ποιος Άγιαξ, βρε ΠΑΟΚ, και σε βρενάω μου. Εκείνο το πρωινό μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, το τι οργή. Ήταν η εκπομπή, θα το λέω, η εκπομπή που είχαμε τα περισσότερα τηλέφωνα από όλα τα ράδια συνολικά. Χτυπούσαν από τις 6 παρα 10. Στο λόγο, επειδή για να βγει ο κόσμος να πει τον πόνο του. Σέπνει για το δίκιο. Το δίκιο, ότι δεν γίνεται να αποκλείεσαι, λέγαν όλοι, από αυτόν τον Άγιαξ που δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιαξ, τον παλιό, τον κρατεό. Και αυτός ο Άγιαξ φτάνει στον τελικό του Europa League και διεκδικεί με πολύ μεγάλες αξιώσεις και το τρόπαιο. Βέβαια, χθες λίγο τα χρειάστηκε απέναντι στην Λιόν. Ιτήθηκε με 3-1, 4-1 ήταν το μάτς του πρώτου. Έτοιμος ήταν να κάνει την κουτσουκέλα. Παρ' όλα αυτά, όχι, θα το πάρει ακριβώς γι' αυτό. Για να βγαίνουν μετά και οι παοξίδες. Όλοι όσοι λέγανε ποιος Άγιαξ, μωρέ τώρα, για να λένε. Να πούνε, εγώ τα έλεγα από εγώ τότε. Τα έλεγα, τι ομαδάρα ήταν. Τι ομαδάρα. Τότε με κράζαν όλοι. Έτσι. Είναι πώς τα φέρνει η ζωή σε μερικές των περιπτώσεων. Ποιος είναι αυτός, εσύ, ο τέτοιος είναι. Ποιος, παιδί μου, ποιος. Αυτό που το γιαούρτο σαν κιόλα. Μην ασλαμίζεις, μην κάνεις τον ασλάμα. Κάνεις να πώς κάτι τέτοια βλέπει. Δεν μπορώ να δω από εδώ. Βελιγράδι, τι είναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να διαπιστώσω. Μάλιστα. Από το Κυριακάκι έχουμε μπροστά μας φουλ αγωνιστικές δραστηριότητες. Ξεκινάνε και τα play-off. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κυριακή στις 8.30 την ΑΕΚ σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ, όπου ακούγεται κάτι, γράφεται τέλος πάντων ότι ενδεχομένως να κινδυνέψει και με αφαίρεση βαθμών, καθώς ο Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου άσκησε δίωξη στις δύο ΠΑΕ, αλλά και στον τεχνικό διευθυντή του Δικεφάλου, Λούμπος Μίχελ, για τα όσα έγιναν στον τελικό του κυπέλου. Κάποιον έβρισε, λέει. Διάφορα συνέβησαν εκεί. Οι δύο ΠΑΕ έχουν κληθεί με βάση τα ίδια άρθρα για εκτεταμένα επεισόδια, ενώ ο ΠΑΟΚ, που έχει κληθεί και με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 6, το οποίο κάνει λόγια επεισόδια εντός του αγωνιστικού χώρου, κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών μείον 3, ενώ επειδή ήταν υπότροπος από πέρυσι με το μάτσο με τον Ολυμπιακό, η ποινή μπορεί να διπλασιαστεί και, λέει, απειλείται μέχρι και με μείον 6 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς τον. Τώρα κατάλαβα γιατί ξεκινήσατε πρωί να μιλάτε για τρίχες. Γιατί. Κλαρινό. Γιατί να καταλήξατε στον ΠΑΟΚ. Κρυάδα. Πολύ μεγάλη. Δεν καταλάβαμε καν. Τι σχέση ο ΠΑΟΚ με τις τρίχες. Είπα εγώ ότι όχι. Όλα έχουν μια κατάληξη. Όλα έχουν μια φυσική ροή. Με το που άκουσες τους μείον 6 τσουπ. Κάτσε να πάρω. Κάτι λαχτάρισε μέσα μου. Έτσι. Τι να κάνεις, καθένας περιμένει. Πληροφοριακά, από κρυοπηγή ακούγεστε καμπάνα. Κρυοπηγή, σοβαρά, εκεί είσαι. Ναι. Πώς ακουγόμαστε, αφού ο σταθμός δεν εκπέμπει στη Χαλκιδική. Καμπάνα σου λέω. Ναι, έγινε κάτι και δεν το πήρε χαμπάρι. Μάλιστα, η κρυοπηγή που είναι ακριβώς πρωτοποδή. Λίγο πιο κάτω, ανατολική ακτή, 6 χιλιόμετρα μετά την Καλυθέα. Έχω πάει, μωρέ, ωραία είναι. Α,
Έχεις πάει και ξέρεις. Ναι, ναι, τώρα θυμήθηκα. Τώρα θυμήθηκα. Ωραία, ωραία είναι. Εντάξει, βέβαια το πρώτο πόδι δεν το προτιμώ. Ιδιαίτερα πλέον το και το δεύτερο. Γενικά την Χαλκιδική δεν την προτιμώ. Αλλά έτερο είναι κάτω. Αλλά εντάξει, και ήταν συμπαθητικά. Ήταν λίγο πιο ήσυχα από ότι. Τι σε πήραμε τώρα, να μας πεις ότι ήρθαμε σε μάπα μέρος. Σωστό και αυτό. Παρ' όλα αυτά μου κάνει εντύπωση το ότι ακουγόμαστε. Έχουμε δυνατή φωνή. Γι' αυτό έχουμε. Τι πήγες να κάνεις, ζωάρα Σαββατοκύριακο? Όχι. Τι? Σε μπριζούζω τώρα. Θα είμαι όλο το καλοκαίρι εδώ. Ω, τότε τι, άμα για δουλειά. Ναι. Αχ, τι σου μέλε να πάθεις, να δουλεύεις δίπλα στις θάλασσες, στις παραλίες, στα πιτσόπα. Ναι, ο φουκαράς, ξενοδοχείο. Νίκο μου, εντάξει, Νίκο μου, αν θέλεις μπορούμε να σου βρούμε μια δουλειά εδώ να επιστρέψεις. Να αλλάξουμε. Και από τη στιγμή που ακούγεται και ο Λίμπερο, είσαι πανευτυχής. Τι άλλο να ζητήσει ένας άνθρωπος? Τι άλλο θέλω, το Λευτέρι δεν άκουσα όσο που βγήκε. Όχι, σήμερα δεν έχει Λευτέρι σήμερα. Πάβουμε. Διακοπή συμβολέου. Καπ, γιατί? Επιτραχύθηκε κατά φέρα. Έχεις, γιατί λες? Μην το βάζεις πριν, μπορεί να μας πάρει. Τον είπα θα βγαίνεις μία φορά. Αλλά λέει δεν μπορώ να βγαίνω μόνο μία φορά. Θέλω, λέει, να ακούω και να σχολιάζω. Τώρα θα έχει δυνατές φάσεις. Mm-hmm. Τα Σπυρούνια με Warriors. Mm-hmm. Θα είναι ο Ζαγόρ με τον Παπαδόπουλα. Ο Ζαγόρ είναι Warriors, ο Παπαδόπουλος είναι Spurs ή είναι αντι-Warriors? Ναι, Σπυρούνια. Α, λόγω επειδή ασπρόμαυρη. Κατάλαβα. Έλατε. Και γενικά σε όλους τους αντίπαλους των Warriors. Ναι, αυτό είναι σίγουρα. Και εγώ είμαι Spurs. Νάτος κι άλλος σπερικός εδώ από μικρό. Το θέμα είναι θα έρθει ο Παπαδόπουλας. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πρέπει να μάθουμε. Όλοι τον περιμένουμε αν θα έρθει να μεταδώσει τελικούς. Αυτά είναι σίγουρα. Και τώρα καθώς πλησιάζουν οι τελικοί, βγαίνει και πιο τακτικά στον πέναλτι. Να, είναι πώς το λένε, είναι το teaser. Ότι έρχομαι. Πολύ ωραία, θα έρθουμε να το κάνουμε και εμείς παρέα. Μπορούμε να έρθουμε εμείς κανένα τελικό. Πώς το λένε, τελικό περιφέρειας. Έτσι να κάνουμε μια μετάδοση και εμείς. Η βαθιά μπασκετική. Εδώ ο Φίλιππος αφού τα παίζει στοιχήματα, τα ξέρει καλύτερα. Μάλιστα, να σε καλά, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε. Καλή διαμονή, καλή δουλίτσα στην κρυοπηγή. Τι ωραία να δουλεύεις στη Χαλκιδική, ανεξαρτήτω του θα πεις είναι δουλειά, αλλά και μόνο που ξέρεις ότι όταν θα τελειώσει τη δουλειά. Ναι, δεν το συζητάω. Άμα θέλω, πάω και κάνω και μια βουτιά έτσι να ξεκουραστώ. Αν και αυτό πολλές φορές είναι περισσότερο επιβαρυντικό, γιατί το έχω κάνει. Είναι μύθος, γιατί δεν έχεις κουράγιο. Από την άλλη, βέβαια, λες ότι. Μωρέ, είμαι τώρα εδώ, θα πάω να κάνω μια βουτιά. Και γενικά εξαντλήσει περισσότερο. Κοίταξε, άμα είσαι συνέχεια εκεί, δεν το κάνεις συνέχεια, δεν αλλά κάποια στιγμή το κάνεις. Κάποια στιγμή το κάνεις. Εντάξει, θα μου πεις από την άλλη, είναι καλύτερα από το να δουλεύεις και να επιστρέψεις στα Σταυρούπολη. Ναι, όπως και να έχει. Είναι λίγο καλύτερο να επιστρέψεις. Θα έλεγα και να μπαίνεις στο αστικό, αλλά δεν θα μπαίνεις ούτε στο αστικό. Κατάλαβες. Είδες, φροντίζουν, μας κάνουν εδώ πολύ αγαπημένους μας ο Άσνα, αισθανόμαστε ότι είμαστε στη Χαλκιδική. Που δεν έχει αστικά λεωφορεία. Ναι. Μας δίνει μια εσάνς καλοκαιριού, αν μη τι άλλο. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, ναι. πανικός, να περπατάμε κολλά. Να γίνουμε πάλι η πιο αθλητική πόλη έτσι. Σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, αυτοί είμαστε, γιατί σου λέει έρχεται καλοκαιράκι, δεν μπορείς να πας στην παραλία με τα πώς πατσοκύλια. Πώς θα βγεις έτσι ρε φίλε, δεν έχουν όλοι χιούμορ. Σε παρακαλώ. Δεν έχουν όλοι χιούμορ. Σε παρακαλώ. Οπότε πολυχρονεμένος μας ο Άστ. Μας δίνει το έναυσμα να γίνουμε γρήγορα φέτες. Να γίνουμε όλοι σαν τον Τάνο. Και να βγούμε παραλία εκεί αρχές Ιουλίου. Να βγούμε καϊνάρια πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός να μας κόβει δρομολόγια, να μας κόβει χρήματα και να σας δίνει επιφώτιση. Πραγματικά να συμπεριφέρεστε έτσι ως προς τον λαό. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, 7 η ώρα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα του λόγω επειδή. Με φουλ αθλητική δραστηριότητα εδώ, είδος ο κόσμος θέλει να μιλήσει για μπάλα, για παρελθόντα, για... Για μπαλάφα, για... Για μπαλάφα, γιατί και πιο πολύ το θέμα του μπαλάφα. Θα κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή 7 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Στο πρωινό της 12ης του Μαγιού, Παρασκευή, ο κόσμος αρχίζει και βγάζει και τα μαγιά του σιγά σιγά. Θα κάνει τις πρώτες εξορμήσεις μαζικές στις παραλίες με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Εάν θες να κατευθυνθείς σε παραλίες προς Κατερίνη, προς Βόλο, προς τα νότια. Από το κλειδί Μαθίας μέχρι και τις Εράγες Φθιώτιδος. Με τον αποδέκτη της E-Way έχει σημαντικότατες εκτόσεις.
Περνάς ηλεκτρονικά τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Οργανώνεις και παρακολουθείς πιο εύκολα τα έξοδα και τα δρομολόγια σου. Μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή. Έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Μέχρι 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά. Έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον ποποδέκτη της Seaway είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της engineermotorway.gr και ο ποποδέκτης της Seaway θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Και η Kryptonoto Gas Service Χάρης Γουρνιός. Στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 2310 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Και οι σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310 532 000. Και από σήμερα έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε ακόμη έναν χορηγό, ακόμη έναν αρρωγό στην εκπομπή μας. Έναν αρρωγό ο οποίος ταυτίζεται και με τη θεματολογία, αν μη τι άλλο του λόγο επειδή. Τι κάνουμε εδώ τα πρωινά, γιατί συζητάμε για τα φαγιά. Για τα φαγιά και πόσο μάλλον όταν το φαΐ το συγκεκριμένο είναι και σπιτικό. Όταν έχεις και σπιτικό μενού, τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις τι θα φας μεσημέρι. Η απάντηση είναι μία εδώ και 10 χρόνια. Σπιτικό μενού, με εκλεκτό φαγητό κάθε μέρα. Σπιτικό μενού, ελληνική κουζίνα, υγιεινά και σπιτικά. Με 15 διαφορετικά πεντανόστιμα πιάτα και μία μεγάλη ποικιλία συνοδευτικών, σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε το γεύμα σας στην Διαγόρα 45 στην Άνω Τούμπα. Δευτέρα με Κυριακή ανοιχτά από τις 12 έως και τις 9. Φυσικά και με delivery που είναι το σπουδαιότερο. Να έχεις έτοιμο, παίρνεις μη σου πω από το δρόμο και σκάει το μηχανάκι ακριβώς τη στιγμή που φτάνεις εσύ στο σπίτι. Στο 2310 90 90 92 για κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας σπιτικό μενού στο κινητό σας από το App Store ή το Google Play και κερδίστε έκπτωση 20% στην πρώτη παραγγελία. Η ξεκούραστη απάντηση στην πείνα είναι μία. Σπιτικό μενού και δεν μαγειρεύουμε πλέον στο σπίτι. Διότι φίλε μου Φίλιππε, αν αρχίσουμε και μαγειρεύουμε στο σπίτι, μπορεί να κινδυνεύουμε από πολλά πράγματα. Μπορεί να έχουμε όχι απλά δυσάρεστες συνέπειες, να απειληθεί μέχρι και η ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Διότι αυτό πήγε να συμβεί στην Ξάνθη, όπου διαβάζουμε μία είδηση συγκλονιστική από το xanthinews.gr ότι έσκασε, λέει, χύτρα με σαρμαδάκια στο σπίτι 65χρονης. Ευτυχώς, λέει, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε βγει από το σπίτι για να αγοράσει ψάρια και γλίτωσε τα χειρότερα. Τι, τα δολοφονικά σαρμαδάκια, τι μπορεί να πάθεις άμα μαγειρεύεις στο σατανικά σπίτι. Σατανικά σαρμαδάκια. Σατανικά μαδάκια. Από το καλύτερο να παραγγείλεις σπιτικό μενού, να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, να μην σου σκάσει καμιά χύτρα. Καθότι, λέει, χθες ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Ξάνθης, σε πάροδο της οδού Μπροκούμη, όταν σύμφωνα με πληροφορίες έσκασε ένα γκαζάκι που βρισκόταν κοντά στη χύτρα ταχύτητος μίας 65χρονης γυναίκας. Η χύτρα, λέει, με τα σαρμαδάκια έφτασε μέχρι το δρόμο, ενώ ξυλώθηκαν τα κουφώματα από την κουζίνα και υπήρξε και μικρής έκτασης φωτιά. Η γυναίκα, η οποία είχε βάλει το φαΐ, δεν τραυματίστηκε αφού εκείνη την ώρα είχε πάει στο διπλανό ψαράδικο για αγορές. Ζημιές μάλιστα καταγράφηκαν και στα απέναντι κτίρια, ενώ η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο. Τι μπορεί, πώς μπορεί να εκτοξεύθηκε αυτή η χύτρα, τι έκρηξη μπορεί να ήταν. Σαρμαδάκια ήταν αυτά. Τι σαρμαδάκια ήταν τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό και εμείς δεν μαγειρεύουμε, γι' αυτό. Αλλά δηλαδή, άμα κάποιος σας πει ότι είσαι αχαήρευτος και κάνεις και δεν έχεις αυτό, θα πεις, παιδιά, κινδυνεύω από βλέπεις τα... Βλέπεις τι γίνεται, πες. Βλέπεις από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνεις ένα σαρμαδάκι να βάλεις. Τι ρύζι είχε μέσα άραγες αυτό το σαρμαδάκι.
Τι αμπελόφιλο! Κάτσε να πω τη μάνα μου να μην. Δεν έχει, να προσέχετε, να προσέχετε. Εσείς οι νοικοκυρέοι με τα σαρμαδάκια. Αν είναι κάποιος, αν κάποιος προτίθεται να μαγειρεύσει, ότι. Μπορεί και να γίνουν. Βέβαια, κάποιοι γράφαν ότι τα σαρμαδάκια δεν γίνονται στην Χίτρα. Να σας γελάσω, γιατί δεν ξέρω ακριβώς την συνταγή. Πού φτιάχνεις τα σαρμαδάκια, Φίλιππέ μου, έχεις καμιά ιδέα πώς γίνονται τα σαρμαδάκια? Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, τώρα θα πρέπει να κάνουμε και ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη γυναίκα. Σήμερα που πήρε τα ψάρια, μην γίνει κανένα κακό. Να προσέχει πώς θα τα μαγειρέψει. Θα φύγουν όλοι από τη γειτονιά, ξέρω εγώ. Θα εξαφανιστούν. Σου λέει, κάτσε, μαγείρεψε πρώτα καλού κακού και θα γυρίζουμε θα μετά. Θα γυρίζουν από το φωταγωγό εκεί και σου λέει, αμάν, εκρηκτικό γεύμα, εκρηκτικό μείγμα. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, να προσέχετε με το φαγητό σας. Δεν ξέρετε αύριο μεθαύριο τι μπορεί να σας συμβεί. Κυκλοφορούν δολοφονικά σαρμαδάκια εκεί έξω. Θέλουν να μας ξεπαστρέψουν. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται εκεί και μας λαϊκίζετε. Και φυσικά έρχεται Σαββατοκυριακάκι, φουλ αγωνιστική δραστηριότητα, όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά φυσικά και στο εξωτερικό. Φτάνουμε προς το τέλος των πρωταθλημάτων. Φουντώνουν πλέον και οι πιθανότητες μας για κέρδη, γιατί ο πονηρός ο φίλαθλος κάνει εκεί τις αλχημίες του και ξέρει ότι αυτός εκεί έχει τα χρωστούμενα, έχει το ένα, έχει το ένα το άλλο. Και πέρσε αυτό και πρόπερσε εκείνο και στον πρώτο χείρο εκείνο το πλάγιο. Έτσι τον είδα εγώ. Γι' αυτό και έρχεται το πάμε στοίχημα να σου δώσει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσεις τα κέρδη σου μέχρι και 100%. Ανάλογα φυσικά με το πλήθος των επιλογών σου. Με το Mega Booster, το οποίο σου δίνει πολύ παραπάνω από όσα φαντάζεσαι. Γιατί το στοίχημα είναι η δικιά σου υπόθεση και το ζεις πολύ παραπάνω. Έχεις και το Super Παρολί, που σου δίνει δυνατότητες φυσικά με πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις. Έτσι, έχοντας ξεχωρίσει κάποια παιχνίδια για αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορούμε να εστιάσουμε στο Manchester City Leicester αύριο το μεσημεράκι στις 2.30, στο Tottenham Manchester United στις 6.30 την Κυριακή και στο Roma Juventus στο derby της Serie A την Κυριακή 14 Μαΐου, όπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τελευταίο παιχνίδι του Francesco Totti. Κάπου διάβασα. Στην έδρα της Ρώμα. Κάπου διάβασα ότι κρατάει τέτοιο. Κρατάει πισινή, κρατάει επιφυλάξεις. Ναι. Περίμενα να διαβάσω. Μήπως το κάνανε επίτηδες, γιατί τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε 6 ώρες στο Ολυμπικό για την τελευταία παράσταση του τεράστιου αυτού ποδοσφαιριστού. Αυτός λέει εμφανίστηκε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στη Ρώμη και τον ρωτήσανε και είπε: η Ρώμα είναι πάνω απ' όλα, θα υπάρξει χρόνος να το συζητήσουμε. Και το τελευταίο που ανταποκρίθηκε είναι δεν ξέρω. Ναι. Ότι μπορεί να μην είναι δηλαδή και το τελευταίο του παιχνίδι, τελευταία του παράσταση. Λέει να συνεχίσει και άλλο χρόνο. Δεν ξέρω, κούρασε ρε φίλε. Ναι, φτάνει. Ο Φραντσέσκο Τότι, ίσως από τους πιο αποδικημένους ποδοσφαιριστές, με την έννοια ότι νομίζω έχει μόλις ένα πρωτάθλημα με την Ρώμα. Δεν είναι. Δεν έχει κατακτήσει του στυλ. Είναι λίγο σαν Λιμπερόπουλος ένα πράγμα. Λιμπερόπουλος της Ιταλίας. Στην ομάδα, ξέρω εγώ, γι' αυτό και δεν πήρε και πολλούς τίτλους. Πήρε κάτι κυπελάκια. Μην πάθει τσουκαλά, ναι. Μην πάθω τσουκαλά, κόντυψα να παίζω την καρέκλα. Να είδες, είπαμε για τον Φραντσέσκο Τότι. Δεν τον ξαναπιάζει στο στόμα σου. Δεν νομίζω. Απλά τώρα, μετά από τόσα χρόνια καριέρα σου, έρχεται ακόμη πολύ δύσκολο το να εκφέρεις, να ξεστομίσεις ότι παιδιά σταματάω. Ναι. Δεν μπορείς καν να το διανοηθείς άμα παίζεις 20 χρόνια μπαλά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Δεν σου είπα, θα σου κάνω απιστία. Απιστία, δηλαδή. Θα πάω σε άλλη συναυλία πλην τη δικιά σου. Δεν είναι η δικιά μου η συναυλία, είναι η συνολική συναυλία σημερινή, οπότε. Όχι, δεν μιλάω για τη σημερινή. Για ποια από όλες? Στους
Ότι πες μου ότι θα πάω. Ναι, α, εντάξει μωρέ, να φάνε και αυτοί ψωμάκι. Σιγά τώρα τα παιδιά έρχονται και από τα εξωτερικά, δύσκολα. Μια φορά το χρόνο. Α, θα πας την άλλη Τετάρτη δηλαδή, 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο Rock Wave που παίζουν στο Μαλακάς. Τέρα Vibe νομίζω. Ναι, Τέρα Vibe στη Μαλακάς. Εντάξει, να δώσει εκεί τα φιλιά μας τα παιδιά. Εντάξει, οι συνάδελφοι τόσα χρόνια προσπαθούν. Κάθηκαν, πες τους να πιούμε κανένα καφέ. Παλεύουν τόσα χρόνια και αυτοί κάτι να κάνουν. Για το μεροκάμα τώρα. Δεν μπορούν τα παλικάρια να πραγματικά. Δεν το κάνουμε επιτυχία, αλλά τώρα που δεν μας ακούνε δηλαδή. Επιτρέπεται η μετακίνηση οπαδών σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε βγάλει σειρά, δεν ξέρω αν θα μας απαγορεύσει. Λες να είναι κλειστά όλα τα ΣΕΑ, όλα αυτά όπως ήταν προχθές στον τελικό. Με ταυτότητα, όσοι είναι εκτός Αττικής. Στα Τέμπη εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα είναι κλειστά και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Παιδιά, όλες οι διοργανώσεις να γίνονται πλέον στο Πανθεσσαλικό, πιστεύω. Οτιδήποτε έχουμε να διοργανώσουμε στο Πανθεσσαλικό. Δεν είναι και Βασίλης Καράς που μάζεψε 17 σειρά. Σωστό και αυτό, διότι ο Βασίλης Καράς μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Guinness, κυρίες και κύριοι. Ήψωσε τη Γαλανόλευκη στα πέρατα του κόσμου, εντάξει, εδώ δίπλα μας, στη Σόφια. Ειδικά περήφανη. Στη Σόφια, στη Βουλγαρία, ναι. Μπήκε στο βιβλίο Λευκό. Λευκό, ότι είναι στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Έτσι, έτσι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις, διότι λέει γέμισε με 16.000 άτομα. 17.500. Έτσι, τα κρύβουμε. Να το ζωπαδός. Μην μειώνεις το μέγεθος της επιτυχίας. 5.000 έμειναν έξω από το στάδιο. Αυτό δεν το διάβασα. Ναι, βέβαια τώρα το Guinness είναι, λέει, ο πρώτος Ευρωπαίος που γέμισε το συγκεκριμένο στάδιο. Γι' αυτό μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Εντάξει, σημαίνει ότι οι άλλοι το έχουν γεμίσει. Δηλαδή παραπάνω και από Iron Maiden και από τέτοια. Μπράβο ρε το βασιλάρα. 17.000. Iron Maiden Άγγλοι, ναι. Ναι. Ευρωπαίοι. Εντάξει, τώρα με τον Brexit μπορεί και να μην. Καλά πήγαν και οι Έλληνες φοιτητές, ρε παιδί μου. Πόσους Έλληνες φοιτητές να έχει, σου λέει 17.000 μέσα και 5.000 έξω, περισσότερο και από ό,τι με τον Τότι. Τα Πούλμαν που κόλλησε στο Τιτάν. Εγώ στη Βουλγαρία που έχω πάει, παίζουν πολύ ελληνική μουσική. Δηλαδή. Ισχύει αυτό. Αλλά την παίζουν, περίμενα να σου πω. Δεν την παίζουν με ελληνικό στίχο, παίζουν με βουλγάρικο στίχο. Σαν τον Αζίζ, ας πούμε, που έκανε εκεί το. Ναι, ο Αζίζ, αυτό είναι η μεγάλη μορφή τέλος πάντων. Ο Αζίζ το έκανε πρώτος. Πρώτος και μετά έρθω κι άμα και έκανε το Φωτιά και Φωτιά. Να τα λέμε και αυτά, βεβαίως. Και σε έρθει το αυτό. Μεταφράζουν όντως τα τραγούδια σε δικούς του στίχους. Μάλιστα, έγινε κρίση μου. Καλά να κάνεις και να πας στους διπές μου, ό,τι έκανε. Δουλίτσα να υπάρχει, ας πούμε. Θα σου κάνω ανταπόκριση από εκεί πέρα γιατί τα γυρνάω. Μάλλον την ώρα που θα κάνεις εκπομπή. Θα έχεις φτάσει, θα έχεις φτάσει. Θα έχω φτάσει. Έτσι. Θα ήθελα να κάνω εκπομπή. Έτσι, έλα κατευθείαν εδώ την επόμενη Πέμπτη λοιπόν. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα, τι κάνετε. Ω, νάτος εδώ. Έρχονται. Καλά είμαστε, εσύ. Πού είσαι τρελό, αγόρι. Εδώ, πού να είμαι κι εγώ, καημένος. Πώς την έχεις την αδρεναλίνη. Εντάξει, μειωμένη. Η ψυχολογία ανεβασμένη. Μειωμένη. Και η ψυχολογία. Ναι. Γιατί, τι θέματα ασχολείστε και σου. Με σοβαρά, με κρυκτικά σαρμαδάκια ασχολούμαστε. Με τι ασχολείστε. Ό,τι έκανα τώρα εγώ. Με διάφορα θέματα. Τώρα δεν σκούμε. Με τα απελόφυλλα, αυτά βγαίνουν το Σεπτέμβριο. Ναι, αλλά τώρα εκρήχνεται. Ακόμα η ρόγα δεν έχει αναπτυχθεί. Δεν έχει φτάσει η ρόγα τα 18 mm που πρέπει να είναι η ρόγα για να είναι εξαγώγιο. Ποια είναι η ρόγα. Με μια πυρόγα. Δεν έχει γεννή ακόμα. Ποια είναι η ρόγα. Η ρόγα του σταφυλιού. Ω, μάλιστα. Τι σχέση έχει η ρόγα με το απελόφυλλο. Με την παιδιά το κάνει. Με απελόφυλλα δεν το κάνει. Ναι. Τα αμπέλια δεν έχουν ρόγες από σταφύλια. Ναι, ξέρω εγώ, τσιριτρό. Για άλλες ρόγες ψάχνουμε. Για ρόγες από σταφύλια ψάχνουμε. Μάλιστα. Εντάξει, οκ, ναι. Τι να πω. Παλιά όταν ήμουν μικρός. Ποιος εσύ που είσαι κάτι άλλο. Εμάς ψάχναμε. Έτσι, καλά έκανες, μάλιστα. Ωραία, Λευτέρη μου. Τι άλλο κάνεις. Τίποτα, αυτά εκπομπή, τι κάνω. Έχεις άλλο καιρό πάνω στη Θεσσαλονίκη. Λιακάδα θα βγάλει αύριο. Εντάξει, κοίταξε, τελικά δεν θα έρθω μόνος μου, επειδή θα έχει ήλιο, λέει, και αυτά. Mm-hmm. Και επειδή θέλει, λέει, και κάτι εδώ άτομα να έρθουνε κουτσουπιά, λέει, γιατί τι να πει, μου λέει, κουτσουπιά, τι να πει, τι κουτσουπιά, σε παρακαλώ. Μου έχουνε πρίξει εδώ τα αυτιά. Εσένα έχουνε πρίξει, εσένα έχουνε πρίξει. Να πας στην κουτσουπιά, μην έρθεις εδώ, να πας στην κουτσουπιά. Έκανα λάθος, θα πούμε και της είπα την ιστορία με σένα και αυτά. Θέλω να έρθει και με σένα, θέλω να σ' ακούνε, με θέλω τηλέφωνα. Σε πιάνω καλά, πώς να το πιάσω, τι πατάω, τι κάνω. Από το πρέπει είναι οδηγίες, δεν μπορώ να πάρω. Εντάξει, η way να βγάλεις. Έγινε, σε φιλούμε. Άντε, τσάω. Κατανοητότατο. Ας καταπιεί ένα space.
Λευτέρης είναι, δεν ξέρεις τι έχουμε. Όλο τι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι, είναι τηλέφωνο in progress. Καθημερινά. Δεν έχει κενό ανάμεσα. Όχι. Σου λέει τι κάνεις, ξέρω εγώ, ενωμένο. Όχι. Καλά, είμαι εσύ, ξέρω εγώ, ήμουν έτσι. Και μια ανέφερε και ο φίλος μας ο Κρίς τα συναυλιακά, σήμερα κάνουμε μια μίνι εμφάνιση στο 8-Ball ως Μπάμπης Μπατμανίδης Company στα γενέθλια του Παραπόκος, του φίλου μας του Βασίλη του Μιγκούλη, με τα έσοδα να διατίθενται στο ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα μαζί με τους Κρώμα versus Κρουστόφωνο. Θα εκεί γύρω στις 10 παρακάτι νομίζω θα βγούμε, θα παίξουμε κανένα 45 λεπτά. Ωραία, Champions League δηλαδή. Ναι, ναι, είναι σαν τα φιλικά προετοιμασίες του καλοκαιριού, τα τουρνουά που παίζει ένα ημίχρονο και θα ακολουθήσει το πολύ ωραίο συγκρότημα των Κρώμα versus Κρουστόφωνο. 3,5 ευρώ έχει το εισιτηριάκι, δηλαδή τίποτα. Και έσοδα μέρος των εσόδων και μπλουζάκια που θα πουληθούν θα πάνε στο ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Οπότε περάστε μια βολτίτσα από το Edinburgh, πιείτε μια μπυρίτσα, δεν είναι και κάτι τη. Αύριο θα είμαστε στην Καστοριά για τους φίλους εκεί της Δυτικής Μακεδονίας. Θα βάλουν τα πούλματα. Στο τριών μηνών μαμούθ, έτσι λέγεται το καφενείο. Ναι, δεν το είδα. Από τα καλύτερα ονόματα που έχουν παίξει. Οπότε οι φίλοι Καστοριανοί στην αγαπημένη μας πόλη μπορούν να έρθουν και να μας βρουν. Καλημέρα στην γραμμούλα. I'm ascending out of space, find another place. Νοήθεις, ναι, τώρα ξεκινήσαμε, άνοιξε. Out of space, find another place. Καλημέρα στην γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλημέρα πάλι. Καλώς το να. Δεν ξέρω αν έγινε αναφορά για το Final Four που ξεκινάει σήμερα. Ποιο Final Four, του μπάσκετ? Ναι. Όχι, είσαι σίγουρος? Τώρα πλάκα μας κάνεις. Και επειδή και ο Φίλιππος δίπλα. Γιατί νομίζω ότι είναι το άλλο Σαββατοκύριακο εγώ το Final Four του μπάσκετ? Όχι, 6,5 ώρα σήμερα. Ο δαφνοστεφής έφηβος του Πειραιά με την ομάδα των 42 εκατομμυρίων budget του Ιτούδη. Μάλιστα. Φίλιππε, που είσαι μπασκετικός, μου διέφυγε για μένα της αντίληψής μου το συγκεκριμένο. Να σου πω την αλήθεια. Η Ρεάλ με τον Καστόνε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Είδες τι μαθαίνει κανένας. Όντως σήμερα, 19 Πέμπτου ξεκινάει το Final Four. Αφού σου λέω την άλλη εβδομάδα είναι, ρε. Τι? Την άλλη εβδομάδα είναι. Και εγώ τι τρελά είναι στα μυαλά. Ποια άλλη, ρε? Την άλλη εβδομάδα είναι το Final Four. 12 έχουμε σήμερα. Α, ναι. Ναι. Το πολύ οξυγόνο εδώ. Παίζει με τον Άρη. Αφού σήμερα με τον Άρη. Ναι, μήπως τα μπέρδεψες. Ναι, το δεύτερο. Εντάξει, μην μας κάνεις εδώ τώρα που είμαστε άρτια ενημερωμένοι. Σε παρακαλώ. Φάγαμε την Τριαντάρα, ναι. Και εγώ λέω, επειδή ο Άρης είναι παλιά ομάδα του Final Four. Έτσι πρέπει να σε κάνουμε να στηθείς την τηλεόραση να περιμένεις το Final Four να ξεκινήσεις. Την άλλη εβδομάδα, 19 Πέμπτου. Τα παιχνίδια. Έγινε, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Τσάω. Όλα λάθος το λόγο επειδή. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τώρα με δικαιολογίες φαντάζομαι. Έτσι. Τι εννοείς? Που κοροϊδεύω την μπασκετικού. Νομίζω προηγούμενος φίλος. Μόλις το βαθμό την εκτίμηση, αλλά... Ναι, ναι, γιατί και εγώ το ήξερα, ρε παιδί μου, ότι... Είναι και πρωί, μωρέ, τώρα ξέρεις, εντάξει, αλλά ναι, τι έγινε, τι χάρασε. Τι να κανονίζεις, πάντα ξέρεις, να κυρώσεις ό,τι έχεις δεν έχει, να κάτσεις στις 6,5 ώρες τηλεόραση, θα δεις το επανάληψη Κωνσταντίνη και Ελένης. Ή να ξεκινήσεις για Κωνσταντινούπολη, να έχεις κανένα εισιτήριο, κανένα αυτό. Ακόμα χειρότερα, να έχεις κλείσει εισιτήρια. Να πει η γυναίκα, φεύγω, πάω στο Final Four. Τώρα το είπανε. Και λέει, σίγουρα. Το είπανε στον Μπάμπι. Να πεις ότι έκανε και λάθος. Το είπανε στον Μπάμπι, έχει Final Four, γρήγορα. Να φύγουν όλοι για Χαλκιδική και να πεις θα κάτσω εγώ σήμερα να δω το μάτσα, θα έρθω αύριο. Εκτός αν όντως ο Νίκος ήθελε να αποφύγει τίποτα τη γυναίκα του, σου λέει α, σήμερα έχει Final Four. Και έβαλε και ανοιχτή ακρόαση. Να άκου, θα μπούσε ραδιόφωνο. Να άκου, θα μπούσε ραδιόφωνο. Ναι, μπορεί να του είπε ότι θα έρθω Σαββατοκύριακο στην κρυοπηγή. Αν μην έρθει, είχε Final Four, δεν θα μπορέσει. Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ, πήγαινε. Σου λέει η γυναίκα του, δεν σε πιστεύω, να θα πάρω τηλέφωνο ραδιόφωνο και το τηλέφωνο σα που είστε άσχετα από μπάσκετ. Ό,τι να σα έλεγα θα το πειθαλέγατε ναι εσείς, αλλά δεν. Ή έλαμπουντε, είδες, μας έπιασε. Την πάτησε, την πάτησε. Αν δε, τον κάψα τον άνθρωπο. Για κάποιο λόγο ήξερα ότι είναι την άλλη εβδομάδα το Final Four. Ναι, ναι. Τέτοιου γκαϊλέ είχα κι εγώ. Με συγχωρείτε, εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει Final Four. Κάτι και ενημερώνεσαι για κάτι. Εμένα η άποψή μου σου πήγε για την Ευρωλίγα και τον μπάσκετ είναι ότι οι μπάσκετ βλέπουν πλέον στη σημερινή εποχή κάτι πιτσιρικάδες φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν γυναίκα να βγουν έξω βόλτα το βράδυ. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, μάλιστα. Γιουρολίγκες τώρα και ιδίες. Πάρα κάτσε να δω μπάσκετ τώρα. Το άθρο των μασόνων. Έτσι. Πώς μπορείτε να καταρρύψετε το μύθο ενός αθλήματος με τη μία. Έτσι, έτσι. Τέλειος. Αν λες μασονικό, αυτό τέλειος. Εντάξει, ο πέδος.
χθες τουρνά που δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάθεται το δει. Σωστό και αυτό, χωρίς τσόχλα, τι. Δηλαδή βλέπεις μέχρι χθες Άγιαξ Μάντσεστερ. Γιατί το είδες το Άγιαξ Μάντσεστερ. Γιατί το είδες. Δεν έπαιζε Άγιαξ Μάντσεστερ, θα παίξουν τώρα Άγιαξ Μάντσεστερ. Ναι, τώρα θα παίξουν Άγιαξ Μάντσεστερ. Για ποιο λόγο να το δει το Άγιαξ Μάντσεστερ. Για το τελικό του Ευρώπα. Όχι. Λες. Α, βλέπεις τον Άγιαξ. Ναι, ναι, αυτό. Με τον Αθανασιάδη, με τον Κλάους. Εννοείται. Και με τη Μάντσεστερ λες, δεν μου κάτσε μια Μάντσεστερ στους ομίλους. Να τις φράξω τον δρόμο, εννοείται. Μπράβο, συνδυάζει τα πάντα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι βλέπεις τέτοιο. Μα αυτό λέγαμε, όλοι όσοι τον Αύγουστο λέγανε ποιος Άγιαξ βρε τώρα από αυτά τα λιμά πήγες και αποκλείστηκες, τώρα τα λένε εμείς τα λέγαμε. Κάθε ομάδα έχει ένα timing. Ναι. Το timing το, για να αποκλείσεις τον Άγιαξ το καλοκαίρι ήταν ιδανικό. Ασχέτως αν στην πορεία ο Άγιαξ λόγω σχολής ποδοσφαίρου, λόγω πολλών και διαφόρων λόγων έφτασε που έφτασε. Mm-hmm. Ωραία, αλλά υπάρχει κάποια τάνια και μια εβδομάδα. Αν έβλεπε τον Πάκ, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Πάκ του Φλεβάρι τον Αύγουστο, δεν θα μιλούσαμε τώρα για Άγιαξ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, θα χαρίζει να το πάρει ο Άγιαξ μέσα σου, να φανταστώ. Όχι. Δεν χωνεύω στον Αύγουστο με τίποτα. Εμείς θα χαρούμε γιατί έχει Μάριο Ασλαμά εδώ, γλέντι μετά. Γι' αυτό. Αυτό σου λέω. Παραλίγο χθες. Θα χαρούμε το τελικάκι. Παραλίγο χθες από τα Ιβυροειδή να φάει τη μαμό. Πώς το Μάντσεστερ σε Μάντσεστερ καταρχήν. Μάντσεστερ έληξε 1-1 με τη Θέλτα να χάνει ευκαιρία στο 90 να κλέψει την νίκη. Και την πρόκριση φυσικά. Έγινε σε αυτά. Θα πει να δύο παλικαιρίσει να πει διαφημίσει. Έτσι. Όλα έχουν μια φυσική ροή. Καλημέρα. Καλημέρα, μας έκλεισε. Καλημέρα! Με τον Άγιαξ. Καλή, άστο. Καλημέρα! Έλα ρε παιδιά. Να το. Καλημέρα, δηλαδή. Έχω κλείσει και έχω πάρει τρεις φορές. Έτσι. Αφού τα παίρνει ο Λευτέρης και κρατάει όλες τις γραμμές. Είδες, πρώτη φορά ακροατής έδωσε πάσα σε ακροατή για να δώσει πάσα. Ναι, πώς το λένε το φίλο. Ο φίλος μας, τώρα με βάζει δύσκολα, τα μπερδεύω τα νόματα. Άστο, εδώ και 10 λεπτά η εκπομπή, δηλαδή από την πρώτη τελευταία φορά, πρώτη τελευταία ή πριν δύο, που βγήκε ο Λευτέρης, γιατί και ο Λευτέρης βγαίνει τρεις φορές το λεπτό, ναι. Και κάτι μετράς. Ναι. 7 και 20 και 18, η εκπομπή κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε λεπτό, δηλαδή κουτρουβάλα. Το αλάθαστο σύστημα ντροπηγιών. Έτσι. Παρακαλώ πολύ την Κούλα να βγει παράλληλα με μένα. Ναι. Για να δείξουμε σε όλα τα εργιανά, ας πούμε, στον έτσι. Αέρα της πόλης ή της χώρας, πώς μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε εκπομπή από Θεσσαλονίκη, να κάνουμε βουτιές στην Κουτσουφιά, μιλώντας από, ξέρω εγώ, πού ήταν το Ρολευτέρη, στη Λαμία, στην Άνδρο, πού ήταν. Έλα μου, ντεμπ. Πιέλα μου, ντε. Παντού είναι. Στο Δαφνί, ξέρω εγώ. Έτσι. Σταυρούπολη. Κανείς δεν ξέρει. Θα βγαίνουν οι διάφοροι. Καλά, ο Νίκος βέβαια. Μάλλον θα πρέπει να ματαιώσει το κλείσιμο των ξενοδοχείων για το Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Και σιγουριά κιόλας. Μα έκανε ολόκληρο pre-game. Βγήκε σαν να είναι ανταποκριτής από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, εδώ στην Κωνσταντινούπολη που περιμένουμε, όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη διοργάνωση και τέτοια. Κοίταξε, προφανώς ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά και από το χρόνο και έτσι, από την έτσι. Δεν είναι ότι μπερδεύτηκε, απλά είναι στην άλλη εβδομάδα. Στην άλλη εβδομάδα μπροστά ο έτσι, εμείς, και εμείς σαν εκπομπή ασχοληθήκαμε τώρα με το Final Four, την επόμενη εβδομάδα σιγά να ασχοληθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, τώρα, σας τα λέγαμε. Μια εβδομάδα μπροστά είμαστε, τι να λέμε. Έτσι. Δηλώνω μαγεμένος, μαγεμένος πραγματικά, από αυτό το όνομα του καφενείου στην Καστοριά. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, σε φάση που αν είχα κόφια και ήταν μερικά χρόνια πριν που ξεκινούσαμε βράδυ από εδώ να πάω ακούσουμε το Διονυσίου στην Αθήνα και να ξανάρθουν τα χαράματα, έτσι. Μπορεί και να αρχόμουν να ρεύει. Είναι και ωραίο μαγαζί, έτσι θολωτό, παλαιό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά είναι πολύ μερακλείδες. Είναι στα στενά επάνω. Πώς λέγεται και Άγιος Νικόλαος σε ένα πεζόδρομο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τα μπερδεύω. Πόσα έχει και η Καστοριά. Πεζόδρομο στην Κατεβασιά. Πόσα μαμούθι έχει η Καστοριά. Ένα μικρό, εκεί που είναι το ιστορικό ντόμους. Το μαγαζί σύμβολο της Καστοριάς. Μάλιστα. Απέναντι ακριβώς. Έτσι. Okay. Επειδή όμως κολώνω πια. Ναι, δεν πειράζει. Έτσι. Να πηγαίνω και να γυρνάω. Στην κουτσουπιά θα τα πούμε. Στην κουτσουπιά θα τα πούμε, ναι, έτσι. Κάποια στιγμή, καλά να περάσετε, να έχει επιτυχία και το σημερινό βέβαια. Βέβαια, τα παιδιά, και ωραία θα είναι και εκεί. Επίσης. Παντού, έτσι. Έγινε. Δευτέρα με το καλό, παιδιά. Φιλιά, τσάω.
Λοιπόν, Παλιοκαιρίσιος μας δίνει πάντα πάσα για διαφημίσεις. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαλυματάκι με την Ιντερβέντε, γιατί το στοίχημα είναι το δικό μας άθλημα και μας ενημερώνει για αποτελέσματα και προγράμματα σε Γερμανίες και Ολλανδίες. Σήμερα 13-12 μάλλον, όλα τα παιχνίδια αύριο 13 θα διεξαχθούν για την Bundesliga, να το γνωρίζει ο κόσμος. Στις 4.30 Werder Bremen Hoffenheim, όλα στις 4.30, Wolfsburg Gladbach, Lipsia Bayern Μονάχου, Mainz Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen Κολονία, Darmstadt Hertha Βερολίνου, Schalke Hamburgo, Freiburg Ingolstadt και Augsburg Borussia του Dortmund. Τελευταίο διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 7 και 43 πρώτα λεπτά. Εδώ στο λόγο επειδή και στο Λίμπερο 107,4. Με ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν πάει ποτέ στο διαγωνισμό της Eurovision. Και δεν το κέρδισε, ρε φίλε. Και δεν το κέρδισε το ουκρανικό τραγούδι Dancing Lassa Tumbai το 2007. Μιας και ο διαγωνισμός Eurovision διεξάγεται και πάλι στην Ουκρανία, όπως και το 2005 όπου το είχαμε σηκώσει, μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ ο Φίλιππος πανηγυρίζει, χορεύει. Η Eurovision που αγαπήσαμε ήταν αυτή. Super cult, μας είχε απογοητεύσει τα τελευταία χρόνια με μια στροφή προς το έντεχνο. Εκείνη τη χρονιά δεν ήταν και ο Ισπανός, ο Τσίκι Τσίκι. Ο Τσίκι Τσίκι μπάλα, η Τσίκι Τσίκι, λέει, ήταν εκείνη. Ήμουν φαντάρος εντωμεταξύ το 2007. Εγώ τότε τελείωσα το σχολείο. Είχα χάσει τον καλύτερο. Το 2008 ήταν ο Ροδόλφο Τσίκι Κουάτρε, όπως το λένε. Φίλε, τον είχα χάσει το 2007. Είχαμε πάει με τον Γιάσου Μαρία, με τον Σαρμπέλ. Είχαμε μπει και δεκάδα. Έτσι ακριβώς. Με το σπιτικό μενού να είναι κοντά μας από σήμερα και απαντάει στην ερώτηση τι θα φάμε το μεσημέρι. Η απάντηση εδώ και 10 χρόνια είναι η ίδια. Σπιτικό μενού φυσικά, που έχει εκλεκτό φαγητό κάθε μέρα. Σπιτικό μενού, ελληνική κουζίνα. Εδώ μαγειρεύουμε μόνο σπιτικά και υγιεινά και όχι σαρμαδάκια που εκρήγνεται. 15 διαφορετικά πεντανόστιμα πιάτα και μια μεγάλη ποικιλία συνοδευτικών σας περιμένουν κάθε μέρα να το απολαύσετε στη Διαγόρα 45 στην Άνω Τούμπα. Δευτέρα με Κυριακή είμαστε ανοιχτά από τις 12 μέχρι και τις 9. Για delivery μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 23 10 90 90 92 για την κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας σπιτικό μενού στο κινητό σας από το App Store ή το Google Play και να κερδίσετε και 20% έκπτωση στην πρώτη παραγγελία. Η ξεκούραστη απάντηση στην πείνα είναι μία. Σπιτικό μενού και δεν μαγειρεύουμε πλέον στο σπίτι. Και οι σημαίες ψωμιάδι μαζί μας, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310-532-0000. Και η κρύπτονο τον Gas Service Χάρης Γουνιός στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς την μεσολάβηση τραπεζών. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα στη γραμμούλα. Για τα έχω χορηγούς. Και σου βάζω και το τραγούδι που το ζήτησε, το Τσίκι Τσίκι. Ο πομποδέκτης της Seaway μας συντροφεύει στα ταξίδια μας. Εύκολα, άνετα, στην βόρεια, κεντρική και νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον πομποδέκτη της Seaway. Έχοντας και εξοικονομώντας μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, μέχρι και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, έως και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον πομποδέκτη της Seaway είτε πηγαίνοντας ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της aegeanmotorway.gr και ο πομποδέκτης της Seaway θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στον χώρο που επιθυμείτε. Μαζί μας βέβαια και σε αυτό το τελευταίο μισάωρο η Ιντερβέντεν, γιατί το στοίχημα είναι η δικιά μας υπόθεση και το δικό μας άθλημα. Και στοίχημα βέβαια έχουμε και για την Eurovision πέρα από όλα τα άλλα. Χθες πραγματοποιήθηκε και ο δεύτερος ημιτελικός, συμπληρώθηκε το παλμαρέ των χωρών που θα συμμετέχουν στο μεγάλο τελικό, με την Ιταλία να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί, να παίζεται πάρα πολύ. Αυτό πώς το λέμε, χαμηλά ή ψηλά στις αποδόσεις όταν έχεις μη χαμηλή απόδοση.
πώς μπορείς να το θεωρείς. Είναι λίγο οξύμορο να πεις ότι παίζετε σε πολύ υψηλή απόδοση. Παίζετε χαμηλή απόδοση. Χαμηλή απόδοση. Είναι μέχρι... καθαρό φαβορί. Καθαρό φαβορί. Βέβαια, χθες η Βουλγαρία που συμμετείχε στο δεύτερο ημιτελικό έδειξε τα δόντια της με μια μπαλάντα ενός πιτσιρικά 16χρονου που απειλεί και είναι μια καλή πρόταση για ποιον θέλει να στοχεύσει στα outsider. Παίζεται εκεί γύρω στο 4,5. Ναι. Η Βουλγαρία δεν σ' άρεσε εσένα. Όχι, δεν είδα. Απλά συνήθως ναι. Eurovision στοιχηματικά τα φαβορί βγαίνουν. Τα φαβορί βγαίνουν ναι. στοιχηματικά. Είναι αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί οι Ιταλοί έχουν ένα γορίλα. Αυτό είναι και μόνο το everybody τους. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ένα τι πάσαμε να πω για τα Greek Cup. Όχι, δεν θέλουμε να μας πεις. Δεν θέλουμε να μας πεις. Έχουμε γραμμούλα. Σου είπα, θα βγαίνεις μία φορά την φορά. Στο τέλος είπαμε να κάνω στο τέλος το επίλογο. Δεν βγήκε στο τέλος. Για τα Greek καμάκια είναι. Όχι, έχουμε γραμμούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το Ισραήλ πώς το δίνει. Το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Το Ισραήλ είναι χατακωμένο. Έχει πολύ Eurovision. Ναι, 150 το δίνει το Ισραήλ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, ναι, ναι. Παίξει Ισραήλ, εντάξει, αλλά δεν. Έχουν και προβλήματα με την τηλεόρασή του τώρα. Τι εννοεί έχουν προβλήματα με την τηλεόραση. Γιατί λέει έκλεισε η Ισραηλινή τηλεόραση. Είχε κλείσει, δεν άκουσε καλά τη χθεσινή μετάδοση. Είχε κλείσει όταν η Dana International είχε κατακτήσει το τρόπαιο τότε. Όχι, τώρα διάβασα. Ναι, και αυτή σαν την ΕΡΤ. Μαύρο στην ΕΡΤ Ισραήλ. Στο Ιντερνετ το διάβασα. Στην Ευρέντ. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαου, τσαου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται και θυμόμαστε έτσι μερικές εντάχει καταπληκτικές στιγμές του Eurovision που φέτος δεν πολύ απασχόλησε. Έχουμε περάσει αθόρυβα στον στα τελικό. Ψηλά, στα ναι, ψηλά ναι. πέρασε με Ντέμι και έχουμε και Κύπρο, η οποία Κύπρος στα τελευταία, στις τελευταίες διοργανώσεις δεν μας έδωσε τα δωδεκάρια. 8 και 10 αντίστοιχα ή 10 και 8 αν θυμάμαι καλύτερα. Κούρασε ρε, εσύ φτάνει, ας μην τους δώσουμε και τίποτα. Να μην τους δώσουμε, καλά σε καμία. Έρχονται, μας παίρνουν όλα τα reality, μας κερδίζουν. Να πάει να πάρει τώρα να πούμε ο Κύπριος, θα πάρει και το Survivor. Λες. Όχι, δεν θα το ανεχτούμε αυτό ρε. Δεν θα το αντέξουμε. Δεν θα το αντέξουμε, να έρχονται, μας παίρνουν όλες τις διοργανώσεις. Ειδικά για το συγκεκριμένο δεν θα το αντέξουμε. Ισχύει και συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Στοιχηματική εκπομπή για την Eurovision μόνο εδώ. Μόνο εδώ πέρυσι είχαμε κάνει και γεωπολιτική ανάλυση βεβαίως. Το περίμενα, το περίμενα. Ναι, 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 ναι. Δεν το κάναμε, δεν πειράζει, mm-hmm. δεν πειράζει. Μπάμπη, τι σειρά ήσουν εσύ. Τι σειρά ήμουνα, 2,99. Α, λελέ. 98 ευρώ. Ήσουν ανώτερος, με έβαζες και έπαιρνα. Πώς σου ήρθε αυτή η απορία τώρα. Όχι, γιατί είμαι στο 2007 στο Παντάρος. Α, ναι, ναι, ναι. Μόλις είχαμε παρουσιαστεί και άκουγα ραδιοφωνικά την Eurovision στο κρεβατάκι μου στο κέντρο και έκλαιγα και λέω, αχ, τι χάνω τον έξω κόσμο. Άστα, άστα εμένα, να πάνε. Βάβη, ναι. Επειδή όλοι έχουν μια εμπειρία, εμένα η πρώτη μου υπηρεσία mm-hmm. που ήταν να φυλάμε τις τουαλέτες. Έτσι, θύβα ήσουν να φανταστώ. Όχι, όχι, μαυροδέντρι. Αχα. Μας βάλανε, ήταν η μέρα που παίζε ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου 1-1. Μάλιστα. Και το θυμάμαι και εγώ στο ραδιοφωνάκι τα άκουγα. Είχα χάσει. Όλοι περάσαμε δύσκολα. Έτσι. Είχα χάσει και τον τελικό. Ευτυχώς βέβαια που δεν πήγα. Είχα χάσει και τον τελικό Μίλαν Λίβερπουλ. Στο ΟΑΚΑ. Ήμουνα δίπλα εκεί πέρα στην Αυλώνα τέλος πάντων. Ποιον βλέπεις να κερδάει στην Eurovision, να το έχεις παρακολουθήσει. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν το έχεις παρακολουθήσει. Αλλά αυτό που φορούσε η Ντέμι είναι ναι. απαράδεκτο. Απαράδεκτο λες. Λέμε... Γιατί. Απαράδεκτο. Συγγνώμη, σαν καλόγρια πήγε τη μέρη. Εντάξει. Νομίζω η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει στιλιστικά, Εύα. Στην Γυροβίζιο ή το η Κετούλα η Γαρμπή με το. Πολύ μπροστά. Με το καταπληκτικό φόρεμα τη Ηλία Κρυθαριώτη εκείνη την εποχή. Και είχε διαπρέψει και πάει καλά. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω. Η Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο outsider. Παίζεται γύρω στο κατοστάρι. Δεν διαφαίνεται να μπει η δεκάδα. Αλλά και για μένα ήταν και μόνο έκπληξη ότι μπήκε μέσα. Και αναλύσαμε λόγω επειδή ένα ίδρυμα ελληνοουκρανική φιλία χρηματοδοτεί τη φετινή. Φετινή εμφάνισή μας, ναι, 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 στην Οδυσσό, οπότε ίσως και με αφορμή και την πρόσφατη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Ουκρανία, ίσως να υπάρχει μια, έτσι, ένα πλασάρισμα στη δεκάδα που παίζεται πάρα πολύ ψηλά για τη χώρα μας. Από πάμε την άλλη. Να ρισκάρω, να βάλω ένα ευρώ. Βάλε λιγότερο βασικά. Πολύ είναι, πολύ. Αδερφέ μου, πως έχεις ένα ευρώ να ρίξω μια ψηλή στην Τέμι. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Καλά, ρε, εσύ πήγες φαντάρες και σε έλειπε η Eurovision. Εννοείται, τι θα μου έλειπε. Τι είναι, παλικάρι μου. Ό,τι στερείται ο καθένας, εμείς αυτό στερηθήκαμε. Είμαστε αναλυτέ τόσα χρόνια και έχουμε μια συνέπεια και μια συνέχεια σε αυτά τα πράγματα. Τι να μου έλειπε δηλαδή από το στρατό, για πες, τα κορίτσα.
ξέρω και εγώ. Κορίτσα βρίσκεις. Eurovision μια φορά το χρόνο είναι. Ναι, έτσι να τα λέμε. Έτσι πάει, ναι. Για είδα χθες λίγο και τι είχα δει. Ωχ, τι μας έκανε, μας έκλεισε αυτός. Καλημέρα στην γραμμούλα. Είσαι στα ρηχά παραλία, σ' αρέσει μια Ρωσίδα, την πλησιάζεις, της λες μωρό μου είσαι τρελό. Άντε γεια! Είσαι για ένα υποβρύχιο καντσάλ. Την έχεις φάει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Έγινε, γεια! Το είπε. Το είπε, ξεθύμανε. 2-3-1-0-2-7-3-8. Για τα λέτε και ξεθυμαίνετε. Καλημέρα! Έλα, με κάνω σαμποτάζ. Κάθε φορά κάτι πατάς στα κουμπιά και ακούγονται οι αναμονές και αυτές. Με κάνω σαμποτάζ Ιλουμινάτη. Έτσι, έτσι, μασόνιε. Μάλιστα. Μασόνιε. Για πες. Τι να πω ρε εσύ, το χάλι στο μαύρο είχαν όλο το τραγούδι. Ναι, χάλια ήταν. Η Βουλγαρία ξεχώρισε, η οποία όποτε περνάει στον τελικό πλασαρίζεται μέσα στην πεντάδα και ίσως είναι το αντίπαλο δέος και να χτυπήσει την Ιταλία. Έχουν αποκλειστεί πάρα πολλές Βαλκάνιες χώρες, αυτό παίζει ρόλο. Η Σερβία είναι εκτός, η Φύρομ είναι εκτός. Εκείνος με την Κοτσίδα πέρασε. Όχι, όχι. Η Αλβανία δυστυχώς, το θέλαμε μέσα, τον Γκάλ Ντράγκο των φτωχών. Η Αλβανία είναι εκτός, η Κροατία είναι μέσα και αποτέλεσε έκπληξη. Βέβαια πρέπει να στείλουμε τον Βασίλη Καρά να τελειώνουμε. Αφού εδώ γεμίζει με 22.000 κόσμο μαζεύει στη Βουλγαρία. Φαντάζομαι ότι θα κάνει όλη την Ευρώπη. Ή στείλε ρε φίλε ξανά το ραγκιτζί μου αυτό. Ξανά στείλε το ραγκιτζί να εκτιμηθεί τώρα εκ των υστέρων. Φίλε, αυτό βέβαια θα βγαίνει πρώτο να ξέρεις. Εννοείται, εννοείται, δεν το συζητάμε. Έτσι. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρι να σμπρώξουμε. Η Ιταλία, ευρώ. Ιταλία, Ιταλία και παίζεται μέχρι και δύο. Είναι μια υψηλή απόδοση. Η Ιταλία όμως δεν έχει το κύκλωμα αυτό να τους ψηφίζει. Ναι, αλλά η Ιταλία δεν έχει πάρει Eurovision μετά την επαναφορά της, μετά την επιστροφή της μάλλον στον διαγωνισμό, οπότε τώρα είναι η ευκαιρία της να πάρει την Eurovision. Και έχει αυτό θα με το χώρο. Θα 150 ευρώ στην Ιταλία. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα δεν μπορώ να σου πω. Βάλε, τέτοιο, βάλε μισό ευρώ να πάρεις ένα. Δεν ξέρω πώς είναι. Ωραία, τρελά και έτσι. Απλά, εντάξει, τι να κάνουμε. Έχει και άλλα στοιχήματα, έχει για πλασαρίσματα στη δεκάδα που είναι πάρα πολύ καλά. Play-off, δεν είσαι κάνει προγνωστικά. Προγνωστικά τα δώσαμε και χθες. Ένα-ένα μας έδωσε η Έλενά μας και εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κερδίσει την Κυριακή στην Τούμπα με την ΑΕΚ. Να μου χάθεις. Εγώ να μου χάθω, οι παίχτες. Χι και τα δύο. Χι και τα δύο. Και ο Πανιόνιος με τον Παναθηναϊκό. Τα λέει και ο Φίλιππος. Κύριε, τι λέτε, 3-0 είναι το πρώτο. Εντάξει, 3-0 ο καθένας. Εγώ λέω 1-1 και τα δύο. Τα δίνουμε. 1-1 και τα δύο. Τελείωσε. Εμείς από χθες τα λέγαμε. Ευτυχώς δεν πετυχαίνεις ούτε ελέφαντα στα 5 μέτρα. Γι' αυτό έχω μια αισιοδοξία. Έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. 2-3-1-0-2-7-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Εμείς βέβαια σαν Eurovision δεν θα δούμε τον αυριανό τελικό λόγο επειδή έχουμε εμφάνιση Eurovisionικών καταστάσεων στην Καστοριά, αλλά θα το παρακολουθούμε εκεί μέσα στα κινητάκια, μέσα σε αυτό μπορεί να βάλουμε καμιά τηλεορασίτσα να το κουτσοβλέπουμε. Αυτό βέβαια είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει πάει κατά γενική ομολογία, το πιο επικό. Δεν είχε τερματίσει σε καθόλου καλή θέση, αλλά έχει μείνει χαραγμένο στην ιστορία όλων των ανθρώπων. Ότι το βάζω σε πάρτι γίνεται σφαγή. Thunder σαν να μπαίνει άνοιξη. Thunder σαν να μπαίνει άνοιξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βάλω σε κάποιο από τα πάρτι που μπορεί να παίξω μουσική. Σε κάνα γάμο, σε κάνα αυτό. Σου βάλω άνοιξη και να γίνει σφαγή. Είναι εγγυημένη επιτυχία. Κατεράστιο ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Δεν γινόταν αλλιώς σε καμία περίπτωση. Δεύτερο φαβορί παίζεται η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος. Του Σουγκάλου. Ναι, που πηγαίνει με, για πρώτη φορά είναι τόσο υψηλά. Πηγαίνει με ένα τραγούδι στην γλώσσα της. 3,75. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και το δηλώσαμε. Ίσως η Πορτογαλία να κάνει και αυτή με τη σειρά της την έκπληξη. Αν θέλει να φτάσει στο επίτευγμα της χώρας μας, της Ελλάδος. Η οποία το 2004 είχε πάρει το Euro και το 2005 είχε κατακτήσει στο καπάκι του Eurovision. Το ίδιο συμβαίνει, είναι το momentum για την Πορτογαλία. Πήρε πέρυσι το Euro του 2016 στη Γαλλία και η αμέσως επόμενη διοργάνωση τη βρίσκει πολύ ψηλά. Και αν είχε ακόμα πικία τη Βραζιλία, το έχει σηκώσει ήδη. Απλά δεν έχει μπάσκετ η Πορτογαλία για να πάει να το πάρει το Σεπτέμβριο όπως είχε πράξει η χώρα μας, η μοναδική που το έχει κάνει παγκόσμια. Και τα παίρνει όλα με ισοπαλία στο μπάσκετ, φαντάζεσαι. Πώς να πάρει, ναι, ισοπαλία να πάρει στην Eurovision, φαντάζεσαι. Θα ήταν η μοναδική χώρα. Ίσως να παίξουμε Ιταλία-Πορτογαλία ισόβαθμες. Αυτό να είναι μια νέα πτυχή που μπορεί να προκύψει. Πώς είναι δύο νίκες και κάνει η Πορτογαλία στο Euro. Στον τελικό έχει κερδίσει όμως καθαρά. 2-0 δεν έχει κερδίσει. Και μία νίκη ακόμα νομίζω. Στους ομίλους. Στους ομίλους τρεις σοπαλίες. Τρεις σοπαλίες, αλλά ΑΕΚ. Κάπου κέρδισε μέσα στους 8, στους 16, κάτι. Σε παράταση νομίζω. Έτσι. Κάτι τέτοιο, ναι. Στείλε Φερναντάου Σάντος στην Eurovision για να το κατακτήσει.
αν θες να έχεις την επιτυχία. Σιγά σιγά εμείς θα φτάσουμε προς την ολοκλήρωση του σημερινού λόγο επειδή. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να διασκεδάζετε, να γουστάρετε. Ξανά εδώ τη Δευτέρα με όλη την ανάλυση. Και να χαρείτε όσο μπορείτε ακόμα τα αστικά. Τα αστικά, ναι, μπείτε σε όλα τα αστικά γιατί δεν θα τα ξαναδείτε. Δείτε τα πριν τα κατεβάσουνε. Γιατί το επόμενο λόγο επειδή δεν θα έχει αστικά. Έτσι, μπω, θα έρθουμε με κάτι νεύρα τη Δευτέρα. Άστα να πάνε. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, αλλά μπαίνει και το καλοκαιράκι. Φίλιππέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για την σημερινή σου παρουσία, για την επανάκαμψή σου στο λόγο επειδή. Ακολουθεί ο Σωτήρης Βακάρος μέχρι και τις 10 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ελλάδα, η χώρα του φωτός. Αυτοί είμαστε. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι και το καταπληκτικό φόρεμα της Κέτης Γαρμπής. Φανταστείτε την, φέρτε την Ελλάδα με τα φορέματα στη μνήμη σας. Φιλιά, τσάω.